διαφορά, ε! Δεν πίστευα ότι θα μου τα αφήσετε έτσι. Και είπα... Τι φωνάζεις, καλέ! Και είπα, δεν βαριέσαι τέτοια χρονιά σε τη φετινή, ενώ σε κεράκια θα ξανάρθει. Όχι. Να δώσουμε ένα πραγματικά λόγο ότι δεν θα το ξανακάνουμε. Όχι, να το ξανακάνουμε. Όχι, θα το ξανακάνουμε. Θα το ξανακάνουμε. Και του χρόνου εδώ, το ίδιο πράγμα, να σβήσεις πόσα κεριά μπορείς. Όσα κεριά μπορώ. Ναι, γιατί κοίτα πόσα έχεις φέτος. Κοίτα πόσα έχεις. Κοίτα πόσα κεριά έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε μισό λεπτό γιατί πιάστηκε και στα μαλλιά μου. Ελένη, ξεκίνα φύσα γιατί... Καταρχήν τι να πω, τέτοιο υπερθέωμα δεν έχει ξαναγίνει. Πάμε να τραγουδήσουμε. Να ζήσεις Ελένη και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις, τις νιώθεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφό. Έλα, Λένη, όλα να τα σβήσω. Λένη, έλα. Και όλα να τα σβήσω, δεν φτάνουνε στα χρόνια μου. Καλά, καλά. Αλλά και στην ομορφιά μου. Εννοείται. Λοιπόν, έλα και από εδώ, άλλες ευχές, όλες τις ευχές. Πάμε, πάμε. Χαμός. Μόνο υγεία θέλω και χαμόγελα. Τίποτα άλλο, όλα τα άλλα, δόξα τω Θεώ. Κάτσε, Ελένη, να στα φέρνω εγώ ένα λεπτό. Έχετε πάρει τα πονηρά που σβήνουνε και ξανανάβουνε. Όχι, δεν έφερα τέτοια. Να ρωτήσω κάτι, για να ξέρω. Τα διάσαμε το φρέσ, θα έχουν οι άνθρωποι να πουλήσουνε. Παιδιά, κάτι μου λέει ότι δεν θα έχουν τούρτα να πουλήσουνε σήμερα στα φρέσ. Έτσι. Αλλά βέβαια, πώς να φτάσει μια τούρτα για τόσα γεράκια, γιατί τους λέω, παιδιά, σταματήστε, φέρνετε εκεί πέρα την τούρτα με ένα κερί επάνω. Λες και δεν ξέρει ο κόσμος. Όπως έλεγε και η μανούλα μου κάποτε, τι θα θες μωρέ για τα γιορτάζει, τα γενεθλιά στην τηλεόραση και μετράνε τα χρόνια μου, έλεγε η μάνα μου. Πριν να πω. Όταν πρώτο ξεκίνησα, πριν από κάτι δεκαετίες. Έτσι λέγε, τι μωρέ, θα είναι εδώ πέρα στο ίδιο μέρος για να μου τα μετράνε. Σωστό. Μια φορά πια χαρά σου, καμάρι σου. Εγώ είχα τρομάξει που έλεγε δεν θα γιορτάζει. Δεν γίνεται φέτο. Όχι, καλέ, τι λέει. Γιορτή φοβερή. Τέτοια δεκαετία. Δεν είναι δυνατόν. Ελένη, πάρει και αυτά τα λεφτά. Να μην θυμίζει σε τίποτα τι προηγούμενε. Εγώ αυτό θέλω. Θέλω να είναι καινούργια πράγματα. Καινούργια ζωή. Καινούργιε περιπέτειες. Καινούργιε αγάπε. Άλλου είδου εννοώ, έτσι. Όχι τι άλλε. Όλα καινούργια. Πού πα τα μπαλονάκια. Να σε δώσω τα λουλουδάκια, αγάπη μου. Αλλά δεν θα σου πηγαίνει να κυκλοφορήσει εσύ με τα μπαλονάκια. Όλα μου πηγαίνουν και το χρώμα μου πήγαινε και τα λουλουδάκια. Όχι, δεν σου πηγαίνει αυτό. Λοιπόν, ωραία. Παιδιά, νομίζω ότι μπορούμε και να τα γευτούμε όλα αυτά. Εννοείται. Αλλά να πούμε ότι τα καλύτερα έρχονται σε λίγο μέσα από την κουζίνα μα, Ανά Μαρία μου. Τι θα φτιάξει σήμερα. Μια τούρτα πάρα πολύ ωραία με κρέπα. Δηλαδή θα κάνουμε μια τούρτα με κρέπε. Και από πάνω έχει μία γκανάς σοκολάτας, πάρα πολύ ωραία. Έτσι, λοιπόν, για τη μέρα. Εγώ άλλο έχω να σας πω. Έχω να σας πω ότι ό,τι σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα ισχύει. Σήμερα δίνουμε τη φανταστική κουζινομηχανή της Kenwood, αλλά όχι με ίντερνετ. Ξεχάστε τα αυτά. Σήμερα θα παίζουμε όλοι και ο καλύτερος θα πάρει την Kenwood. Το παιχνίδι θα είναι απλό, δεν θα παίζετε εσείς για να μην μου κομπλάρετε από το σπιετή. Εσείς θα διαλέγετε και μία και δύο και τρεις και πέντε φορές, άμα θέλετε και το ίδιο πρόσωπο, δεν μας νοιάζει. Και θα παίζει αυτός για εσάς. Και συμμετέχουν όλοι εδώ μέσα. Δηλαδή, θα σας τους δείχνω και θα μου λέτε. Ελένη, θέλω αυτόν. Να τον. Ασημινάκη, σε βλέπω να παίζεις, γιατί έχεις και πλάκα. Μη σου πω ότι είσαι ο πρώτος που θέλω να δώσω. Λοιπόν, θα διαλέγετε λοιπόν στο 2, 10, 4, 3, 3, 10 με ποιον θέλετε να παίξετε, αφού θα παίζει για εσάς. Πώς? Θα του κλείνουμε τα αυτάκια του με ακουστικά, θα ακούει πολύ δυνατά μουσική, θα του διαβάζουν διάφορες λέξεις και θα προσπαθεί να τις αποκωδικοποιήσει, να τις πει σωστά. Εμείς θα σημειώνουμε από πάνω, αλλά και εσείς θα ξέρετε πόσες απαντήσεις σωστές έχει δώσει αυτός που παίξατε μαζί του. Στο τέλος της εκπομπής, ο έχουν δώσει... Τι είπα, Παναγία. Ο έχουν δώσει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις. Παίρνει και την Kenwood και φεύγει. Και μη σας πω και τώρα έτσι επειδή μου την έχει δώσει, μην πάρω και αυτό το κουτί όπως είναι από εδώ και σας το φέρω και αυτημερών στο σπίτι. Να τα. Ναι, α, τώρα, νάτα, ναι, μπορεί να κερδίσει κάποιος από Αλεξανδρούπολη. Δύσκολο. Αλλά μπορεί να κερδίσει και κάποιος από το Γέρακα. Που ήθιστε εδώ η γειτονιά να κερδίζει. Λοιπόν, αυτά. Τι ώρα είναι? 1:05. Και 6. Να φύγω για διαφημιστικά μηνυματάκια. Να φύγω. Να φύγω. Σκεφτάζω ως το πρωί. Γιορτάζω τις έννοιες την άκρη. Με τη μαγιά με κρατάς, καρδιά μου που το πας. Κι
ότι. Μα εμείς κάθε μέρα αυτό παίζουμε εδώ, έτσι ξεκινάει. Αλήθεια. Αφού μας αρέσει. Αφού σου αρέσει και κάθε φορά ρωτάς ποια είναι αυτή η κοπέλα και έχουμε πει. Συγγνώμη, εντάξει, τι να κάνω κι εγώ. Όχι. Δεν θα το βάλουμε στα γενέθλια. Με. Να τα. Πίτσι, καλά που διαβάζω τι συνεντεύξεις σου. Παρότι δεν τις δίνεις εδώ στην Ελλάδα για να μου βγουν εύκολα μπροστά μου, αλλά περίμενε, το πέτυχα σειρά, από τέλος πάντων. Έλεγες ότι είσαι σε σχέση, καλά που τα διαβάζω, και η φωτογράφηση σου να σε μια ωραία διάθεση. Έξω από τη σχέση. Ήτανε μακριά από τη σχέση, γι' αυτό. Πώς θα έχει σχέση, δεν μου είχες πει τίποτα, καλά που διαβάζω καμιά συνέντευξη. Δεν ρωτήσε, γιατί σε φαντάστηκα ελεύθερο. Κοίτα, σχέση δεν τη λες αυτή, είναι από απόσταση. Α, ωραίες είναι αυτές, ερωτικές. Είναι ερωτικές γιατί είναι. Σαν τη φωτογραφία του. Μπράβο, ρε Πιτσάκη. Άχε ζέστη, μωρέ, στο πλατό. Ο κάνει ζέστη και ζέστη. Ναι. Είχε ζέστη πολύ εκεί στη φωτογράφηση. Και άκουγες κάνει ζέστη. Τέλεια. Τι, μόνο εσύ δηλαδή θα κάνεις φωτογραφίσεις έτσι πάνε. Ζεστές. Εγώ επειδή έχω σχέσεις πάνε φωτογραφίσεις, κατάλαβα. Σοβαρά, δεν μου τα έχεις πει αυτά. Δεν το είδες, καμιά, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Ναι, ναι, καμιά, ναι. Καμία δεν κυκλοφορεί γυμνή. Με αν δεν δεν θα κάνω φωτογράφηση. Είναι όλες τις φωτογραφίες και θα πάω και στην, θα μπω μέσα. Ναι, ναι. Ψάχνουμε να βρούμε με μπλούζα στο ίντερνετ φωτογραφία. Έκανε ζέστη μαζί. Άσε, Δημητράκη. Ήταν καλοκαίρι, Τάσο. Για μην το πειράζετε. Άμα και αυτό δεν τα έκανε τώρα, πότε θα τα κάνει. Να, έτσι κάποια στιγμή σταματάνε να πετάνε τις μπλούζες τους. Τι νομίζετε. Τις κρατάμε. Τις πετάνε για μια ζωή. Δεν γίνεται. Καλά, εδώ στα break. Εδώ στα break κάνει λίγο κάτι όταν ζεσταίνεται. Για να μην πλευρεί τόσο, κατάλαβα. Θα σε δώσω, δεν με δίνεις μόνο εσύ. Θα σε δίνω κι εγώ. Ο Θοδωράκης μου, ο 25 χρόνια συντροφάκος μου, μου έστειλε χτες το βράδυ βίντεο. Ένα σας λέω. Δεν θα σας πω ακριβώς όλο το μήνυμα. Να τον, εδώ είναι. Βιντεάκι ο Γλυκούλης μου, σαν να ήταν εδώ. Θα σας πω όμως πώς μου το κλείσε. Ελένη 5-0. Πώς λέμε, Χαβάη 5-0. Έτσι το κλείσε. Θεούλη. Δεν υπάρχει. Τέλεια. Πάντων, λοιπόν, να πούμε λίγο στους τηλεθεατές μας πώς θα παίξουμε. Το ξαναλέω άλλη μία. Θα φοράνε ακουστικά, θα ακούνε πολύ δυνατή μουσική. Παίζει και ο DJ μας, να το ξέρετε. Δηλαδή, άμα θέλετε να τον πάρετε, να τον πάρετε. Για να δούμε αυτός πώς θα τα πάει. Θα τα καταφέρει, θα διαβάσει 1000. Γιατί δεν ακούνε, προσπαθούν να συνεννοηθούν. Σίγουρα θα θέλουν να τον πάρουν, γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν στα κλαμπ και στα μπαρ έχουν μάθει να διαβάζουν 1000. Επειδή είναι δυνατά η μουσική. Μόνο γι' αυτό θα τον πάρουν, επειδή είναι κούκλος, θα τον πάρουν. Σταμάτα, μόνο τα λέω διακριτικά. Πάει, σταμάτα. Αν σας έλεγα ότι δεν έχει σχέση, τι θα λέγατε. Πώς καλά το λέγατε. Καλά λέει, καλά λέει. Βρε, έχει κανονική σχέση, έτσι λέει για να μην τον πειράζουν τα κορίτσια. Έχει κανονικότατη σχέση. Α, έχει. Γιατί να μην, τέτοιος κούκλος. Όχι, είπα εγώ, επειδή ακριβώς είναι τι ωραίο παιδί και πολλές τον θέλουν, φαντάστηκε ότι μπορεί να είναι και μόνος του. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Μπράβο, αγόρι μου, και μαζί και μόνο. Και μόνο. Και χώρια. Πάμε στα δικά μας, Ελένη. Και μαζί και μόνο. Παιδιά, εμένα με παρεξηγείτε σήμερα. Μεγάλη μέρα για μένα, σας το ξαναλέω. Δηλαδή, δεν είχα ξανακαταλάβει αλλαγή δεκαετίας. Είναι πρώτη φορά που λέω, αυτό το νούμερο παίζει μπροστά από την ηλικία μου. Μπα. Τέλος πάντων. Πολύ ωραίο. Το 2, το 2, το 3, το 1, πάνω αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα συνολικό. Πολλές είχαν γίνει τελευταίες μέρες και η Τζούλια Ρόμπερτς είναι κοντά, είμαστε. Έχουμε μια μέρα διαφορά και κάναμε 2 χρόνια νομίζω. Είναι πολύ σκορπιοί τελικά που έχουν γενέθλια. Πολύ, πολύ. Και γιορτάζουν και άλλοι άνθρωποι άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε άνθρωπο ο οποίος γιορτάζει επέτειο γάμου. Επέτειο πρότασης γάμου. Επέτειο πρότασης γάμου. Σαν σήμερα εδώ, σε αυτό το μέρος στη Βενετία. Αραβώνα. Ο Λέοντας Πατίτσας έκανε πρόταση γάμου στη Μαριέτα Χρυσαλά και επιστρέφουν 11 χρόνια μετά. Τι ρομαντικό και ωραίο. Πολύ. Βέβαια, άλλοι γιορτάζουν τα μωρά τους που μεγαλώνουν. Άλλοι μπαίνουν σαν τζακούζι. Γενικώς νομίζω ότι είναι περίοδος χαράς. Εσείς τι κάνατε σε αυτό το ωραίο τρίμηνο. Στο τζακούζι ήμουν. Όλο το τρίμηνο μέσα στο τζακούζι. Αυτή η χαλαρότητα από το τζακούζι έρχεται. Ήμουν μέσα στο μπεδότοπο στα μπαλάκια μέσα. Ήμουν όλο το τρίμηνο. Τι να κάνεις. Πάμε να δούμε τι κάνανε οι υπόλοιποι. Καλημέρα. Ολοκληρώθηκαν εχθές οι εορτασμοί της 28ης Οκτωβρίου σε μια ημέρα με ιδιαιτέρως καλό καιρό για την εποχή. Ο ζεστός καιρός οδήγησε πολλούς Αθηναίους στις μαθητικές παρελάσεις και αμέσως μετά στις παραλίες, οι οποίες έσφιζαν από ζωή και λουόμενους. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα ερωτευμένο ζευγάρι που έκλεισε 11 χρόνια κοινή ζωής και αγάπης. Για τη Μαριέτα Χρυσαλά και τον σύζυγό της Λέοντα Πατίτσα, ο λόγος που βρέθηκαν για το τριήμερο στη Βενετία, εκεί που 11 χρόνια πριν ο Λέοντας έκανε πρόταση γάμου στην πρώην Star Ελλάς. Η Μαριέτα λοιπόν ανέβασε μια φωτογραφία με τον άντρα της στο Instagram γράφοντας: «Πριν 11 χρόνια η αγάπη μου μου έκανε πρόταση γάμου στη Βενετία. Είμαι χαρούμενη που επιστρέψαμε εδώ». Παραμένουμε στο Instagram και σε μια άλλη πανέμορφη μανούλα.
Η Δούκισσα Νομικού, ένα μήνα μετά τη γέννηση του δεύτερου μωρού της, ανέβασε την πιο τρυφερή της φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη της, που θα πάρει το όνομα Αναστασία, και έγραψε «Ένας μήνας αγνής αγάπης». Τη δουλειά έχει ο David Beckham με την Courtney Cox στην ίδια μπανιέρα, μην πάει ο νου σας στο πονηρό. Ο 44χρονος τρίλος του ποδοσφαίρου και η στάρα από τα φιλαράκια συναντήθηκαν και πόζαραν μαζί, καθώς θα συμμετέχουν στο σύριαλ Modern Family. Τη φωτογραφία ανέβασε η Courtney Cox στο λογαριασμό της στο Instagram, αλλά και ο David Beckham, που επιβεβαίωσε και αυτός με τη σειρά του τη συμμετοχή του στη σειρά, δημοσιεύοντας μια πιο ασφαλή φωτογραφία που τον δείχνει να διαβάζει το σενάριο με την Cox. Μήπως πέφτει παντόφλα από τη Βικτόρια. Και μπορεί εμείς εδώ να γιορτάσαμε την 28 Οκτωβρίου, στην Αμερική όμως έχουν το Halloween. Η Kylie Jenner μεταμόρφωσε τη μικρή Stormy σε μια mini Kylie, φόροντας το ίδιο outfit που είχε φορέσει εκείνη στο φετινό Met Gala στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, η 22χρονη έβαλε μέχρι και περούκα στην κόρη της, ενώ οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media απέσπασαν εκατομμύρια likes. Μια άλλη πολύ εντυπωσιακή μητέρα είναι η Κάθρι Ζέτα Τζόουνς με την κόρη της Κάρι Ζέτα Ντάγκλας να είναι εξίσου όμορφη. Η Στάρ και η 16χρονη κόρη της επιλέχθηκαν να πρωταγωνιστήσουν χορεύοντας στην καμπάνια για την τσάντα γνωστού οίκου με φόντο μερικά από τα ομορφότερα σημεία της Ρώμης. Απολαύστε τες! Η Μάρο Κοντού υπήρξε και συνεχίζει να είναι μια όμορφη γυναίκα. Και σε συνέντευξή της στην εκπομπή DOT αποκάλυψε κάτι που δεν γνωρίζαμε. Τον αραβόνα της με γνωστό εφοπλιστή πριν παντρευτεί τον σύζυγό της Αριστίδη Καρύδη Φούξ. Θα ήσουν κυρία εφοπλιστού. Άσε με κάτω. Δεν ήθελες. Δεν ήθελα. Καθόλου δεν τον ήθελα. Δεν με νοιάζει ο τίτλος. Τίποτα δεν με νοιάζει. Τον ξέρεις ποιος είναι τώρα, δηλαδή τον. Έχει πεθάνει. Ναι, αλλά ήταν. Δηλαδή μπορεί να τον ξέρουμε κι εμείς. Πιθανόν, πιθανόν. Ναι. Ονόματα δεν λέμε. Όχι, όχι, όχι. Για άλλους. Ναι, δεν θα έχεις 2-3 καράβια. Α, και... Στο GNTM η Βίκυ Καγιά έκανε μαθήματα πόζα στα κορίτσια και στην απαιτητική φωτογράφηση μέσα σε μια φουσκωτή μπάλα οι διαγωνιζόμενες έπρεπε να ποζάρουν σαν αυτή. Φυσικά, οι σπόντες, οι κακίες αλλά και οι λιποθυμίες δεν έλειψαν από το σοου μοντέλων. Δεν περιμένει, δίνει. Τι είναι τώρα αυτό? Το κοριτσάκι με τα σπίρτα? Κωνσταντίνα, καταρχάς, να φέρετε το καβάλο, απαγορεύεται. Μπίλ, σου έρχεται. Όχι νευρικά, ρε μαράκι. Μπράβο της. Κρίμα που σύντομα θα βρεθεί στον μπάγκο Τσιλέκης πάλι. Κράτα την, κράτα την, λίγο, κράτα την, κράτα την. Μαρτίνα, είσαι καλά. Όπα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, μαχινάκι, μην λες τίποτα. Πάμε και στο Voice, όπου μια διαγωνιζόμενη έκανε τους κριτές να θέλουν να την εντάξουν στην ομάδα τους με κάθε τρόπο. Εκείνος που τα κατάφερε ήταν ο Πάνος Μουζουράκης. Παραμένουμε στον Πάνο Μουζουράκη γιατί έρωτας είναι η αιτία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Πάνος Μουζουράκης όχι μόνο έχει χωρίσει από τη Μαρία Σολομού, αλλά είναι ζευγάρι με την ηθοποιό Τζίνα Βαρελά. Μάλιστα, το νέο ζευγάρι απαθανατίστηκε για πρώτη φορά μαζί σε event του Hollywood στο Los Angeles. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Μελίνα Σλανίδου φέτος το χειμώνα θα βρίσκονται μαζί επί σκηνής και μίλησαν για την κοινή τους συνύπαρξη. Συναισθήματα χαράς. Πολλά συναισθήματα. Χαιρόμαστε. Πολύ χαρά, γιατί τη Μελίνα ήθελα πάντα να συνεργαστώ, πάντα την εκτιμούσα, πάντα την θαύμαζα, πάντα την αγαπούσα. Βρισκόμασταν σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, πάντα λέγαμε ότι θα κάνουμε κάτι. Τώρα ήταν η σωστή στιγμή και έγινε. Τον Μιχάλη, λοιπόν, ως πρωτάρη σε ρολοκριτή, πώς τον βλέπεις? Πάρα πολύ καλό. Ήθελα να τους δω πάρα πολύ και μαζί με τη Ζέτα, γιατί ήθελα πάρα πολύ να τους δω. Την πρώτη μέρα του είπα θα το δω, δεν το χάνω. Όχι, γιατί είναι πολύ. Εγώ βασικά τη είπα είναι πολύ ευχάριστο. Πες μου τι κάνω, γιατί δεν με βλέπω καλά. Με όλα αυτά. Αφού εδώ με μερακλώνει. Εγώ σε μερακλώνω. Νέο σχήμα λοιπόν στην πόλη ο Μιχάλης. Ο Τέλερ μου. Ναι, νέο σχήμα. Μελίνα.
Μελίνα Σλανίδου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Hotel Hermou ξεκινήσανε τώρα. Νομίζω έχουν φτιάξει ένα τέλειο πρόγραμμα γιατί κάτι πήρα. Το Hotel Hermou έχει πολύ ωραίο vibe. Είναι, αυτό που λένε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πώς θα το έλεγες, μαντό στα ελληνικά το vibe. Έχει ένα κλίμα παρείστικο, ποτού. Δεν είναι αυτό ούτε μπουζούκια, ούτε σκηνή. Εναλλακτική σκηνή. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Πάρτι, πολύ ωραίο. Ο Μουζουράκης πήγε τραγουδάει κάπου. Είναι εδώ. Δεν ξέρω αν τραγουδάει κάπου αυτή τη στιγμή. Νομίζω όχι. Είναι εδώ σίγουρα γιατί έχει την εκπομπή φυσικά. Και είναι ερωτευμένος. Με την Τζίνα Βαρελά, την οποία η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν την ήξερα και ορθώς δεν την ήξερα γιατί έχει πορεία στο εξωτερικό. Έχει μεγαλώσει στη Νέα Ζηλανδία, έφυγε, πήγε στη Νέα Υόρκη. Έχει καταπιαστεί με πάρα πολλά. Είναι ηθοποιός, αλλά είναι και φωτογράφος και διδάσκει και σε παιδιά, δημοσιογράφος. Τέλος πάντων, σιγά σιγά αναδύονται πληροφορίες για αυτή τη νέα σχέση του Πάνου Μουζουράκη που μοιάζει να είναι επιβεβαιωμένη. Μου κάνει εντύπωση να σου πω την αλήθεια, γιατί νομίζω ότι δεν τον έχουμε αποσυνδέσει ακόμα στο μυαλό μας από τη Μαρία Σολομού. Ήταν τόσα πολλά χρόνια μαζί. Έχει περάσει ένας χρόνος που έχουν χωρίσει. Έχει περάσει αυτό καιρός. Είναι, αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι ότι κάποια ζευγάρια δεν αποφασίζουν με το που είναι ας χωρίσουμε την επόμενη μέρα να γραφτεί δελτίο τύπου. Οπότε να φύγει κανονικά ότι η Σολομού με το Μουζουράκι έχουν χωρίσει. Άρα αυτό το πράγμα μπορεί να ακούστηκε στα αυτιά μας ως. Μα πότε χώρισαν. Όντως χώρισαν. Είχε γραφτεί, ρε παιδί μου. Ναι. Το είχαμε συνηθίσει γιατί ήταν πάρα πολλά τα χρόνια μαζί και το είχαμε συνηθίσει ενώ συνδυάσει μαζί. Αυτό εννοώ. Όσο χρόνο θέλει, μην νομίζεις για να γίνει στο μυαλό σου μια σχέση να έρθει να γράψει και να μείνει. Άλλο τόσο, ίσως λίγο λιγότερο μπορεί να χρειάζεται για να. Όντως. Και νομίζω ότι δεν ήταν μόνο τα χρόνια, είναι και αυτό που λέμε το καρμικό. Δηλαδή, μοιάζανε να ταιριάζουν και να κουμπώνουν τέλεια μαζί. Ήταν αλλά να. Και οι δύο γι' αυτό. Να όμως που μπορείς να βρεις ξανά τον έρωτα μετά από μια μεγάλη, ας πούμε, καρμική σχέση που σε σημαδεύει. Τι θα κάνει, καλέ στο μοναστήρι, θα κλειστεί ο άνθρωπος. Όχι, ρε παιδί μου, απλά λέω γιατί ο έρωτας νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό σε κάθε φάση ζωή. Θέλει να πει, άσχετα το αν ερωτευόμαστε, πώ ερωτευόμαστε. Ακριβώς. Μπορεί να είσαι με έναν άνθρωπο, αλλά δεν σημαίνει ότι όλου του ανθρώπου τη ζωή του. Έχεις ερωτευτεί, τους ερωτεύεσαι προφανώς για να είσαι μαζί τους, αλλά σίγουρα δεν νιώθεις το ίδιο πράγμα κάθε φορά. Το θέμα σίγουρα. Είναι ποια φορά νιώθεις πιο πολύ. Εξαρτάται από την ηλικία, εξαρτάται από τις ανασφάλειες που από τον άνθρωπο. Εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται από τη φάση σου και πόσο δυνατός ή μη νιώθεις. Νομίζω... Γιατί όμως όταν ζούμε, ρε Εύη, μία τέτοια σχέση έντονη, λέμε, είμαστε 30 και λέμε, δεν θα ξαναζήσω κάτι τέτοιο ποτέ. Αυτό είναι. Μα γι' αυτό και λέμε και πολλές φορές όταν τελειώνει μία σχέση, πω πω τώρα, πώς θα ξεκινήσει άλλη, σιγά μην και σιγά μην νιώθω και σιγά μην ξαναερωτευτώ. Κάθε φορά δεν το λέμε αυτό, ότι αποκλείεται να πέσω ξερή. Κοίταξε, και πάλι. Όπως το έχω διαχωρίσει εγώ στο μυαλό μου, στην εφηβεία ή ξέρω εγώ στα μετεφηβικά χρόνια και στα 20-20 κάτι, ζεις τον έρωτα κανονικά και τον διασκεδάζεις και τον βιώνεις και με όλα τα πάνω του και τα κάτω του και πάρα πολύ θλίψη και πάρα πολύ καταστροφή και θα χάσω τη ζωή μου χωρίς εκείνον ή χωρίς εκείνη αντίστοιχα ή η Παναγία μου είναι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου. Στα 30, εκεί κάπου τέλος πάντων, θεωρώ ότι μπαίνει λίγο παραπάνω και η λογική. Δηλαδή, τη λίστα. Ονειρεύεσαι. Η λίστα των πραγμάτων. Ερωτεύεσαι τη λίστα, όντως θα γίνει. Θα βάζεις κάτω σε λίστα. Θα μείνουμε μαζί, θα είναι ωραία. Είναι πολύ ψυχρό αυτό. Όχι, δεν ερωτεύεσαι τη λίστα. Απλά αυτό που σκέφτεσαι είναι ότι αχ, με αυτόν τον άντρα σίγουρα θα μείνω μαζί μέχρι το τέλος της ζωής μου. Στα 97 μας. Τόσο πολύ στάνταρ, δεν σκέψη. Υπάρχει. Δηλαδή ούτε καν, δεν πρόκειται να με χωρίσει στα 80, 97 του γκρουπ, τα 30. Οπότε μπαίνει λίγο και το κομμάτι εικόνα και λογική και όλα μαζί και είναι και ο έρωτας, είναι και ο σύντροφος, είναι και ο καταπληκτικός εραστής, είναι και ο καλός μπαμπάς. Και άντε και παντρεύεσαι ή τέλος πάντων δεν παντρεύεσαι, αλλά κάνεις μια μεγάλη σχέση μετά. Στα 40. Στα 40 ερωτεύεις άλλα. Μπορεί και στα 32. Α, τέτοια σχέδια είναι αυτά. Αυτά του για πάντα το 97 γίνεται ξαφνικά για δύο χρόνια. Όχι, τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να συμβεί στη ζωή. Καλά σου είπε ότι είναι η λίστα. Ξεκινάει η λίστα στα 30. Αρχίζει και διαχωρίζει και βλέπει και τα βάζει. Μα είναι λογικό, αλλά. Είναι ένα άλλο θέμα ηλικίας. Διαφωνώ κάθετα. Εγώ νομίζω ότι κάθε φορά όταν ερωτευόμαστε, πολύ εννοώ, θεωρούμε ότι αυτή η φορά είναι και πιο wow. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια. Και η ίδια η ζωή μας αποδεικνύει ότι όσο είμαστε ζωντανοί, δεν αποκλείεται να ξαναερωτευτούμε με την ίδια ορμητικότητα, το ίδιο πάθος ή και ακόμα πιο δυνατά. Αλλά ας μην μιλήσω εγώ. Εγώ με τα πολλά κεράκια. Εγώ με τα πολλά κεράκια θα κάνω στην άκρη και θα αφήσω την αγαπημένη Φρόσο Φωτεινάκη να μας εξηγήσει πόσες φορές μπορεί να ερωτευτούμε. Και είναι κάθε φορά το ίδιο δυνατό. Τι λέτε. Ο
πρώτος έρωτας, ο έρωτας της νιώτης, ο έρωτας της εφηβείας, μας αφυπνίζει γύρω στα 15 με 17 μας χρόνια. Είναι αυτός ο έρωτας, ο εξειδανικευμένος, ο ρομαντικός, που για πρώτη φορά επενδύουμε σε κάποιον σεξουαλικά και συναισθηματικά. Ο έρωτας βέβαια συνεχίζει να μας πετάει τα βέλη του στην ενήλικη ζωή μας. Εκεί που πέρα από την ανάγκη μας να ερωτευτούμε, ξεκινά να υπάρχει και η ανάγκη μας να γνωρίσουμε αυτόν τον σύντροφο με τον οποίο θα πορευτούμε μαζί και ίσως να δημιουργήσουμε και οικογένεια. Και κάπου εκεί, σε αυτή τη φάση ζωής, ο έρωτας μπορεί και να εμπλεχτεί λίγο με τη λογική. Βλέπω στο γραφείο μου άντρες και γυναίκες στα 30 με 35 τους, στο κατόφλι τέτοιων επιλογών, να μπερδεύονται λίγο στις αποφάσεις τους και πολλές φορές, παρότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη σχέση και δεν βιώνουν τον έρωτα, να προχωρούν στη δημιουργία οικογένειας, γιατί θεωρούν πως αν χωρίσουν, ίσως να μην βρουν κάποιον πιο κατάλληλο γι' αυτό. Φυσικά αυτό αφήνει κάποιο χώρο, αφήνει κάποια ψυχικά κενά που αργότερα όταν είμαστε 40 ή και 50 μπορεί να τα βρούμε μπροστά μας, γιατί ο έρωτας καραδοκεί σε κάθε ηλικία, σε όποια ηλικία κι αν είμαστε. Εκεί λοιπόν στα 40 μας ή στα 50 μας, όταν έχουμε πια διανύσει ένα πρώτο κύκλο ζωής, όταν έχουμε παντρευτεί ενδεχομένως και έχουμε δημιουργήσει οικογένεια, εάν δεν είμαστε σε μία φάση με τον σύντροφό μας όπου μπορούμε να συνδεθούμε ξανά και να περάσουμε ίσως ένα δεύτερο κύμα έρωτα όταν τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και περνάμε πιο πολύ χρόνο μαζί, μπορεί να έρθει ένας έρωτας απ' έξω από τη σχέση. Και εκεί μπορεί να σοκαριστούμε, μπορεί να ξαφνιαστούμε και να αναρωτηθούμε: μα πού βρήκε χώρο αυτός ο έρωτας να μπει στη ζωή μας, όταν υπάρχει μια δομημένη καθημερινότητα που μπορεί και ποτέ να μην είχαμε σκεφτεί να αλλάξουμε. Και ακόμα μπορούμε να αρχίσουμε τη ζωή μας από την αρχή, στα 40 ή στα 50 μας. Μπορούμε να τα μηδενίσουμε όλα και να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Και αξίζει ένας έρωτας σε αυτή τη φάση ζωής για να μας ξεσηκώσει και να μας κάνει να σβήσουμε την καθημερινότητα μας μέχρι τώρα και να κάνουμε ένα νέο καινούριο ξεκίνημα. Είναι αλήθεια πως για να έρθει ο έρωτας στη ζωή μας, σε αυτή τη φάση, την πιο όρημη, χρειάζεται να υπάρχει χώρος. Οι μελέτες μάλιστα δείχνουν πως οι παντρεμένοι και οι δεσμευμένοι που βρίσκουν τον έρωτα σε ένα τρίτο πρόσωπο έχουν κατά βάση συναισθηματικό κίνητρο και όχι σεξουαλικό. Έχουν δηλαδή χαμηλά επίπεδα ψυχικής ικανοποίησης μέσα στην υπάρχουσα σχέση και αυτό που ψάχνουν είναι να γεμίσουν ένα ψυχικό κενό. Όμως, όταν είμαστε πια σε αυτή τη φάση ζωής που είμαστε σε μια οικογένεια, το να αγκαλιάσουμε έναν έρωτα μπορεί να έχει και ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Και εκεί χρειάζεται να πάρουμε μια απόφαση που ο καθένας βέβαια θα πρέπει να στηριχτεί για αυτή στον εαυτό του. Στη φάση των 40 και των 50 είμαστε πολύ πιο συνειδητοποιημένοι. Ο έρωτας μπορεί να είναι πολύ πιο όριμος γιατί έχουμε απαλλαγή από τα άγχη, τις ανασφάλειες, τους φόβους της νιώτης μας. Για έναν έρωτα μπορούμε να φτάσουμε στα άκρα. Μπορούμε να αλλάξουμε ριζικά τη ζωή μας. Μπορούμε πραγματικά να τα ξεκινήσουμε όλα από την αρχή. Όταν όμως ο έρωτας αυτός μας βρίσκει σε μια οικογένεια, σε μια ήδη δομημένη ζωή, σε μια σημαντική σχέση, αξίζει να κοιτάξουμε πρώτα το αν παλέψαμε πραγματικά για τη σχέση αυτή. Γιατί αν δεν έχουμε μάθει να παλεύουμε για τις σχέσεις μας, αργά ή γρήγορα, και αυτός ο νέος, ο ακούραστος έρωτας, θα έχει την ίδια κατάληξη με τον προηγούμενο. Πιο απ' όλα, τόσα λέγαμε. Αυτό παντρεύεσαι, για τον παντρεύεσαι όταν είσαι ερωτευμένη. Σε κάλυψε η γιατρός, τι θέλει. Εγώ ήθελα να τη ρωτήσω αν. Πώς παντρεμένη, λίγο. Πώς παντρευμένη, ναι, αλλά ερωτευμένη, παντρεύτηκες από έρωτα. Πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο. Αυτό λέω κι εγώ. Το κάνεις αυτό το πράγμα όταν είσαι ερωτευμένη. Παντρεύεσαι. Ναι, παντρεύεσαι. Βάζει πιο πολύ τη λογική, γιατί από ό,τι κατάλαβα. Δεν ήταν και ένα χρόνο μαζί του. Δηλαδή ήταν χρόνια πολλά. Είχε καταλαγιάσει ο μεγάλο έρωτα και μετά. Και υπήρχε και έρωτα και αγάπη και υπήρχε και ληστούλα. Δηλαδή έλεγα. Είναι εργατικός, δεν θα πεινάσουμε. Γιατί ο έρωτας μπορεί να σου χτυπήσει την πόρτα, αλλά να είναι. Τι ωραίο συνέστημα εκεί όταν χάνεις τον έλεγχο, δηλαδή. Κάνεις πράγματα που δεν υπάρχουν και έρωτες που σε καταστρέφουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή να το ζήσεις όλο το πακέτο. Σ' αρέσει να χάνεις τον έλεγχο, Δημήτρη. Μ' αρέσει από πάρα πολύ. Έρωτα, ενώ να τα χάνεις τελείως. Όλα, να τα χάνω. Όλα να κάνω πράγματα που δεν τα είχα σκεφτεί. Γιατί είμαι άνθρωπος λογικός. Τα βάζω όχι λίστα, αλλά λέω ότι μ' αρέσει να πατάω στη γη. Αλλά όταν έρχεται κάτι διαφορετικό στη ζωή σου, καινούριο πρωτόγνωρο που δεν το έχεις σκεφτεί, δεν το έχεις καταλάβει, δεν ήξερε ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Μ' αρέσει όταν έρχεται αυτό το πράγμα και με βγάζει από τα σχέδιά μου και από αυτό που είχα στο μυαλό μου. Ξέρεις, είμαι κολλημένος. Άλλαξε το όμως, γιατί μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά και αυτό που είπες στο τέλος, ότι θέλει δουλειά.
αυτό που είπε η Φωτεινάκη, ότι okay, βρίσκει τον καινούριο έρωτά μου, θέλει και αυτό μια γυμναστική για να διατηρηθεί όλο αυτό το πράγμα, για να διατηρηθεί και η σχέση. Γυμναστική παντού και αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σε δω και στην πράξη πραγματικά. Γιατί λέω στον μπλα μπλα μου τα πα, λε και έχουμε διαβάσει όλα τα βιβλία τη Φωτεινάκη. Που λέει ο λόγο. Εμεί οι άντρε χρειαζόμαστε τον μπλα μπλα. Αυτό είναι νομίζω το όπλο μα. Οι γυναίκε είστε καλέ να ακούτε. Αλλά μετά όταν πράτετε, κλαίμε. Δημήτρη, ποια ήταν η φορά που πληγώθηκε πραγματικά στη ζωή σου από σχέση ναι. που την ξεκίνησες ενώ που να ήσουν πολύ ερωτευμένος ναι. αλλά που να, δεν ξέρω, που να σου έβγαιναν δυσκολίες. Ήτανε στη δεκαετία των 10-20, όχι. στον 20-30. 20-30. Τον 20-30 όταν είχα πάρει μια απόφαση ότι ξέρεις τι πρέπει να κάνεις στο επόμενο βήμα, είναι αυτό που λέει η Ιλιάνα, φτιάχνω μια λίστα. Τελικά είναι λάθος, δεν πρέπει να φτιάχνεις λίστα ούτε τίποτα. Βλέπεις τα πράγματα να τα ζυγείς εκείνη τη στιγμή και να λες. Πώς πάει η λίστα. Εκεί νομίζω επειδή νόμιζα ότι ξέρεις, ήμουν όλα μια χαρά, είμαι δουλεύω, η δουλειά μου, χτίζουμε, δεν μ' αρέσει τίποτα, προχωράμε. Και εκεί ξέρεις, είναι και η άλλη, το άλλο μισό που δεν προχώραγε. Δεν προχώραγε το άλλο μισό. Οπότε προχώραγες μόνος, οπότε μείνε μόνος και τραγούδα. Δεν ήθελε το άλλο μισό. Τι λες. Δεν είναι ότι δεν ήθελε, είναι ότι υπήρξαν κάποιες καταστάσεις που δεν έπρεπε να ήθελε και να θέλει για να γίνει. Δεν λέω τίποτα. Μην σου κάνω μια ερωτησούλα, αλλά μην ξεχνάμε τη τηλεόραση είμαστε. Ναι, δεν λέω τίποτα. Την επόμενη. Για να μην ξεχνιόμαστε και γι' αυτό. Οπ, μισό λεπτό, γιατί δεν έχουμε στριμώξει. Εδώ. Στα μπαλόνια και στα λουλούδια. Έλα, 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 δώστε μου παρακαλώ γραμμή και θέλω να παίξω με όλη την Ελλάδα γιατί το δώρο σας είναι εδώ και σας περιμένει και να το είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να σας δώσω. Το δώρο που βλέπω ότι είναι το αγαπημένο σας παμψηφί, το ξέρω, στα χρόνια που είμαι εδώ, αυτό το δώρο είναι το δώρο για το οποίο κάτι παθαίνετε όλοι. Το καταλαβαίνω, θα μου πεις μιλάμε για Kenwood, μιλάμε για την κουζινομηχανή. Σεφ Τιτάνιουμ. Α, πολύ ωραία. Ωραία, σεφ Τιτάνιουμ. Με 10 χρόνια εγγύηση στο μοτέρ, αλλά δεν χρειάζεται να μας δώσουν 10 χρόνια εγγύηση στο μοτέρ, γιατί η εγγύηση είναι το όνομά της, Kenwood. Δεν την γνωρίσαμε χτες, δεν την ξέρουμε τα τελευταία 30 χρόνια. Την ξέρουμε μια ζωή και θα συνεχίσουμε να την έχουμε κοντά μας. Αυτό είναι λοιπόν το δώρο σας και αυτό θα το κερδίσει ένας τηλεθεατής που απλά αποτύχει. Θα επιλέξει αυτόν που μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα ξαναπαίζουν οι ίδιοι παίκτες, θα έχει δώσει τις περισσότερες σωστές λέξεις. Με κλειστά αυτιά, ακούει αυτό που του λέω, δεν ακούει, προσπαθεί να διαβάσει τα χείλια μου. Και φυσικά παίζουν όλοι, από την Άννα Μαρία Μπαρού, μέχρι τον Ασημινάκη που μου κρύβεται, αλλά είναι ο καλύτερος παίκτης, αυτόν θα σας δώσω. Να σας πω κάτι, δεν θα σας ρωτάω. Εγώ θα τους... Αυτόν ζήτησαν, ορίστε. Και εγώ αυτόν θα σας έδινα. Καταρχήν γιατί θέλω να γελάσω. Γιατί μας κυνηγάει όλους και μας κάνει νοήματα, αλλά θέλω να τον δω. Θα του κάνουμε εμείς νοήματα. Αυτός θα διαβάζει χίλια. Λοιπόν, από τον DJ μας, εννοείται όλους τους παρουσιαστές, αλλά ακόμα και από περατέρα, αν θέλετε. Δεν έχουμε θέμα. Τους δίνουμε όλους. Για να μην σας πω ότι μπορώ να πάω και εκεί από πίσω. Για να δω ποιος είναι σήμερα. Για να δω εκεί από πίσω. Ποιος μου κρύβεται. Και το Στάθη τον δίνω, αν θέλετε. Για παίχτη εννοώ. Και το σταθάκι μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μου φίλη. Καλησπέρα. Γεια ναι. σου, γλυκιά μου και πανέμορφη Ελένη. Γεια σου, αγαπημένη μου. Γεια σου, πολύχρονη. Πολύχρονη. Πάντα ευτυχισμένη να μην σβήσει ποτέ το χαμόγελο από τα χείλη σου, εύχομαι. Μακάρι, μακάρι. Για όλους μας. Λοιπόν, το όνομά σου. Λέγομαι Ρένα. Ρένα, και μας καλείς από. Από Κοζάνη, Ελένη μου. Από Κοζάνη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το καταλάβατε, έτσι. Βγάζω συνεχόμενες γραμμές μέσα στην εκπομπή. Θα σταματάω, θα συνεχίζω. Και θα σημειώνουμε, αλλά και εσείς θα σημειώνετε, τις σωστές απαντήσεις στα 40 δευτερόλεπτα περίπου που θα είναι ο χρόνος μας που θα ακούει λέξεις και θα μας δίνει απαντήσεις. Έτσι, στο τέλος της εκπομπής, αυτός που θα έχει επιλέξει εκείνο που θα δώσει τις πιο πολλές απαντήσεις θα πάρει και την κουζινομηχανή της Kenwood. Έλα μέσα, πανέμορφε. Εσύ, γιατί είσαι ήδη ένα ρηθούγημα. Ένα χειροκρότημα. Ο παιχταράς. Άμα δεν ξεκινήσει, εσύ ποιο θα ξεκινήσει, ρε Λεβέντη. Μισό λεπτό, παιδιά. Α, όντα μ' άρεσε έτσι. Όχι, κάνα. Τέλεια. Για να σε δω, ρε κουκλάκι. Αριστούργημα. Βάλε λίγο ήχο. Πω, ξεκουβαθήκαμε. Δεν μπορώ. Τα αυτιά σου μέσα, ε. Ορίστε. Τα αυτιά σου μέσα, λέω. Άστα, ορίστε. Άστα αυτά, πατέωνα, έχετε γενέθλια και σε λίγες μέρες. Αλλά πάλι μόνο τα δικά μου γενέθλια εδώ μέσα τα ξέρει όλος ο κόσμος. Πότε και πού. Λοιπόν, έτοιμος. Άρε, Ρένα. Κάτσε, ρε, εκεί να είναι και στα μπαλόνια, ένας ωραίος. Εκεί, εκεί, κάτσε εκεί. Τι αριστούργημα είναι αυτό που έχεις κάνει σαν Ρόμποκοπ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Το ρολογάκι ξεκινάει. Πάμε. Κουτάλι. Κουτάλι. Τούρτα. Κουτάλι. Κουτάλα. Κοντά είσαι. Κουτάλι.
Κουτάλι. Μπράβο. Αβοκάντο. Αβοκάντο. Μπράβο. Δικαστήριο. Πώς. Δικαστήριο. Με θέλεις, τι. Πάρα πολύ. Δικαστήριο. Άλλο, άλλο. Νυχτικό. Νυχτικό. Άλλο. Καλόγρια. Καλόγρια. Καρότα. Αργότερα. Καλόγρια. Καλόγρια, ρε. Καλόγρια, λέμε. Απ' την ένταση. Καλόγρια. Πόσο χρόνο έχω, χρόνο. Τέλος. Καλόγρια. Έλας χρόνο. Άστο, μωρέ, άστο. Πόσα είπε τα γόρια. Δύο. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι εύκολο. Βάλατε στα πρώτα. Αλλά είσαι εγώ επί της ουσίας ήμουνα... Γιατί συνεχίζεις να φωνάζεις, το βγάλαμε το ακουστικό. Αυτό όμως. πάντα το stop στη μουσική. Από εδώ ακούω σκηνοθέτη, από εδώ ακούω πλατό. Κάτω βγάλε αυτό. Βγάλε αυτό και φέρτε μου τον επόμενο. Σήκω Δημήτρη. Εγώ. Για να τα δώσω τώρα. Λέει, σημείωνε όμως τα σωστά έτσι, γιατί μπορεί να βγουν τέσσερις και να δώσουν τον Γιώργο. Γιατί ρε παιδιά, γιατί, καλώς ήσουνα. Βρε μόνο δύο εδώ σε απαντήσεις, νόμιζα τρεις. Δύο, το αβοκάντο και άλλο λοιπόν, το αβοκάντο. Λοιπόν, πάμε, φοράς εσύ τα ακουστικά σου. Ναι, να ξεκινήσει μουσική περιμένω. Πώς δεν είπε κοιλότα. Έλα καλέ, βάλ του. Βαλό. Οπα. Τι κάνει εκεί. Πίτσα μας, πάρε τα βραχιά. Πάρε το πλάι. Παρακαλώ με ποια κυρία παίζει ο Δημήτρης μας. Ναι. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου και εσένα, γεια σου. Το όνομά σου. Δέσποινα. Δεσποινάκι μου, από πού μας καλείς? Από Ρόδο. Από Ρόδο. Καλή επιτυχία. Πάμε τρέχοντας. Μουσική και για μας. Και για μας. Φύγαμε. Ζαμπόν. Ζαμπόν. Σκεπή. Ζαμπόν. Σκαμπό. Ζαμπόν. Ζαμπόν. Μπράβο. Μπράβο. Μολότοφ. Μωρό. Μολότοφ. Μοβ. Μολότοφ. Άλλο. Άλλο. Ραντεβού. Άλλο. Νύφη. Ραντεβού. Ξαδέρφη. Ραντεβού. Ξαδέρφη. Αδερφή. Τι αδερφή. Άλλο. Μελέτα. Πάμε πάλι. Φέρε τα χέρια σου μπροστά, δεν πιστεύω να χαμηλώνεις. Α, με άκουσες που σου είπα φέρε τα χέρια σου μπροστά. Δεν ακούω τι λες. Τέρμα είναι. Κατεργάρης. Σκούφος. Σκούφος. Ύπνο. Τέλος. Πώς μου φάγε το χρόνο. Ρε βγάλε γιατί φωνάζετε όλοι εδώ μέσα, έχετε ξεκουφαθεί. Επόμενος. Βάλτε σαν επόμενο. Έλα, πω. Παίζει πολύ δυνατά αυτό. Πάμε, πω, είμαι τέλειο. Μέχρι δύο είναι. Πώς γίνεται να απαντάνε μέχρι δύο. Τι στο... Να την, η άλλη το κλεντάει. Μου χάσε το χρόνο. Καλησπέρα, το όνομά σου. Ναι. Το όνομά σου. Καλημέρα. Θεά σου. Χρόνια σου πολλά. Δεν ακούω καθαρά. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σε λένε. Με λένε Μυρσίνη και καλό από Θεσσαλονίκη. Να την η φιλενάδα μου. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά σε όλους σας. Φύγαμε. Ξεκινάμε, βάλε ακουστικά. Πάμε. Σκούφος. Πεπόνι. Σκούφος. Σκούφος. Υπνοβάτης. Υπερβάλλης. Υπνοβάτης. Υπνοβατής. Υπνοβάτης. Βάδισμα. Άστο. Άλλο. Ζεϊμπέκικο. Σημαντικό. Ναι. Ζεϊμπέκικο. Σημαντικό. Ζεϊμπέκικο. Τρομακτικό. Ζεϊμπέκικο. Σημερινό. Ας το μωρέ, πάω σε άλλο. Κατάσκοπος. Άνθρωπος. Κατάσκοπος. Κατάσκοπος. Άτακτος. Κατάσκοπος. 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 Άντακτο που είσαι. Ακούω ένα που είσαι στο τέλος. Επόμενο τέλος χρόνου μου λένε. Α, τελείωσε ο χρόνος. Σ' άρεσε, ε. Ήσουν καταπληκτική. Δεν βρήκα τίποτα. Όχι, απάντησε σε ένα. Είναι το χειρότερο. Όχι, είναι ώρα για διαφημίσεις. Για να σηκωθεί η Εύη για μετά τις διαφημίσεις, παρακαλώ. Και περιμένω τις γραμμές σας από όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ. Και από την Κύπρο και ας μην μας βλέπετε ζωντανά. Δεν έχει σημασία. Ξέρω ότι μας ψάχνετε έστω και μέσα από το ίντερνετ. Ελένη μου, η κοπέλα είναι πίσω σου, ε! Ελένη, είναι η συνεργάτητά μας η Θεάρα εδώ, η Εύη. Κοπέλια. Η κοπέλα είναι πίσω σου, Ελένη! Κοπέλια! Το ξέρω, ρε, εσύ που είναι η κοπέλα! Μαζί είμαστε με την κοπέλα! Τα λέμε! Λοιπόν, να το βάλω το κλέι! Να το βάλουμε! Ό,τι θέλετε! Τηλεθέατρια πρώτα! Καλησπέρα, ναι, το όνομά σας!
Καλησπέρα, Ελένη μου, χρόνια πολλά να τα εγκαταστήσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Πώς σε λένε? Εμμανουέλα, Εμμανουέλα από Καλαμάτα. Αχ, Εμμανουέλα μου, και έχεις και τι ωραία γιορτή μες τα Χριστούγεννα. Από τώρα θα σου πω χρόνια πολλά, γιατί δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Τα έχω και αυτά τα θέματα εγώ. Λοιπόν, καλή σου επιτυχία. Παίζει το Ευάκι, το γνωστό Ευάκι, το οποίο είναι δυνατό άμα θέλει στα παιχνίδια. Αμέ. Γιατί είναι κρυάρι και θέλει να κερδίζει. Πάμε τώρα. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Το πατάω το play. Πάτα το. Έτοιμοι. Φύγαμε. Κατάσκοπος. Κατάσκοπος. Γιέγο Μαραντόνα. Ας τα κομακαρονάδα. Γιέγο Μαραντόνα. Μακαρόνια. Γιέγο Μαραντόνα. Μαραθώνας. Όχι. Γιέγο Μαραντόνα. Μπαλόνια. Να αλλάξω. Να γελάσω. Άστο. Μαστίχα. Μαστίχα. Μεσητεία. Μαστίχα. 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 Άλλο. Μαστίχα. 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 Μα δεν καταλαβαίνω. Άστο. Εραστής. Χασίση. Εραστής. Energy. Energy. Εραστής σου λέω, Χασίση μου λες. Το ίδιο είναι. Το τι ακούτε. Άλλο. Ήσουν καταπληκτική όμως, θα πήγες πολύ να σηκώσουμε. Εντάξει. Γιατί είσαι απίθανη στα παιχνίδια. Εύη. Ένα, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα είναι πιο δυνατή. Πριν προχωρήσω θα φέρω και το ρουλάκι μου. Ναι, 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 ναι. Και οι ρουλαμπές μέσα όπως είσαι με το μαλλί μαζί. Είναι όλο δικό της, έτσι. Γδίνεται, ακούω. Άλλος δίνεται να μπει, άλλος γδίνεται. Ότι! Λάβα. Κορίτσι μου! Κάνε μαλλί, κάνε μαλλί! Ρουλάκι! Οπα! Μην κλέψεις, γιατί και αυτή η κρυάρη θέλει και αυτή να κερδίσει. Σας το λέω, έχουμε πολλά νεύρα εδώ μέσα. Πολλά τα κρυάρια, όλες θέλουν να είναι πρώτες. Άντρες, γυναίκες, στη σειρά, όλοι το έχουν αυτό το θέμα. Το ακούω, σας ακούω πάντως. Το ξέρω, μας ακούς, βάλτε στο καλέ. Λοιπόν, επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα, το όνομά σου. Με λένε Αντωνία. Από πού μας καλείς, Αντωνία μου? Από Κύμολο. Από την Κύπρο μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Κύμολο. Το ρουλάκι παίζει για σένα. Κύμολο. Ακούς καλέ. Τέρμα τα γκάζια. Τέλεια. Καλή επιτυχία. Είμαστε έτοιμοι. Διάβαζε με. Μαρτύριο. Μαζί σου. Μαρτύριο. Μαρτύριο, 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 μαρτύριο. Ματήλα. Αχαχαχ, μαρτύριο λέμε. Μαρτύριο, μαρτύριο. Μαγικό. Μαρτύριο, μαρτύριο. Θα μου ρίξει χαστούκι, θέλει να κερδίζει. Άλλη, πλατεία. Πλατεία, πλατεία. Πλατιά. Πλατεία. Πλατεία. Μπράβο. Ρακί. Ρακί. Γιατί? Ρακί, 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 ρακί. Πού να... Για χαλίλι! Α, για χαλίλι, δεν λες τίποτα. Για χαμπίπι! Και για χαμπίπι μαζί. Από κούνημα σκίζεις. Αλήθεια. Από κούνημα. Από επιτυχία μία, αλλά μη στεναχωριέσαι, και άλλοι έτσι πήγανε. Κούνα μαλλί και ένα χειροκρότημα και στη ρούλα μας. Μπράβο, Ρούλα! Λοιπόν, θα πάω μαγειρική, αλλά θα βγάλω και το DJ που τον ζητάνε όλες. Έλα μέσα να παίξει. Πίτσι! 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 Άσε εκεί τη μουσικούλα σου. Κοίτα, μην τυχόν και βάλεις αυτά χαμηλά. Ωραία. Ω, είναι κόλαση. Πολύ δυνατά. Για να δούμε. Γυρνά από εδώ να σε βλέπω. Και αυτό εδώ. Το θέλετε? Θα το πάρετε κι αυτό. Καλησπέρα σας. Αχαμηλώνω μου λίγο τη μουσική του. Γεια σου. Δεν θα καταλάβω τίποτα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μέχρι στιγμής έχουμε βρει έστω και δύο που έχουν πει δύο σωστές απαντήσεις. Είναι μεγάλη εκπομπή ακόμα. Γεια σου, το όνομά σου. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, αγάπη μου, το όνομά σου. Με λένε Χρυσάνθη. Χρυσάνθη, από πού μας καλεί? Από Καβάλα. Από Καβάλα. Λοιπόν, παίζεις εδώ με τον DJ μας, τον καταπληκτικό. Ναι, ναι. Καλή επιτυχία. Όλες παίζετε για την Kenwood. Λοιπόν, έτοιμος? Ναι. Αράχνη. Ανάγκη. Αράχνη. Αράχνη. Ανάγκη. Αράχνη. Άλλο, άλλο. Άλλο, άλλο. Σάντουιτς. Καρπούζι. Σάντουιτς. Τζακούζι. Σάντουιτς. Άλλο. Γιατί άλλο? Λάρισα. Λάρισα. Λάρισα.
Λάρισα. Λάρισα. Λέξη. Λάρισα. Λάρισα. Τι να σε κάνω. Δεν θα βρω κανένα. Νίκος Καρβέλας. Νίκος Καρβέλας. Νίκος Καρβέλας. Νίκος Καρβέλας, ρε. Ρε, Νίκος Καρβέλας. Αποκλείεται. Δεν το έχουμε τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τέλος χρόνου. Πού τον κάψατε. Απαταντά. Τι απαταντά, ρε, Ασημή. Τα λαλαλα τα κατάλαβα. Ναι, γιατί θέλω να σου πω. Λαλαλα Λάρισα. Λάρισα, σαν και λαχάρισα. Αλλά τις παραγγελίες πώς σας ακούω. Δεν τα πήγες άσχημα. Δεν τις ακούω. Εμείς θα συνεχίσουμε σε λίγο. Τι. Του λέω όλους όχι, δεν ακούω παραγγελίες. Πώς θα σου πω τις παραγγελίες μέσα στο μπαρ. Βάζω ό,τι θέλω. Μέσα στο μπαρ δεν είναι, αλλά εντάξει. Μέσα στο κλαμπ. Το πράγμα παίζει μόνο του. Για πάρ' το αυτό το χαμηλό, γιατί κοίτατε τι γίνεται. Χαμήλωσε το αυτό και πάμε να φτιάξουμε τούρτες. Εμείς δεν έχουμε πει ακόμα τα θέματά μας, αλλά τι να κάνουμε, και η τούρτα πρέπει να παίξει την ώρα της. Ρουλάκι, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν. Έλα, Ανά Μαρία μου, πάμε να παίξουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε και πάμε να φτιάξουμε μία τούρτα από κρέπες. Αυτή εδώ. Αυτή εδώ είναι η πουσιακή τούρτα. Αυτή εδώ, εντάξει, είναι από κρέπες. Είναι από κρέπες, απλώς είναι την... Φτιάχτηκε για σένα επειδή έχει γενέθλια σήμερα, οπότε είναι διπλή η δοσολογία. Εμείς θα πάμε στη κανονική τη δοσολογία, θα δείξουμε την κανονική τη δοσολογία, οπότε... Να τη βάλουμε εδώ πέρα, τη βλέπουμε, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Ναι, και στο τέλος θα την κόψω και θα δείξουμε πώς είναι όλες αυτές οι στρώσεις από δηλαδή από κάποια κρέπα. Κυρία που μπορεί να θέλει να κάνει όντως και αυτή μια τούρτα γενεθλίων, γιατί πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή. Ναι. Μπορεί με τη διπλή δόση από αυτή που δείχνεις να βγάλει αυτή την τούρτα. Ακριβώς και με τη βοήθεια της Kenwood εννοείται. Καλά, αυτό εννοείται. Λοιπόν, πάμε για να φτιάξουμε τη κρέμα. Θα φτιάξουμε αρχικά τις κρέπες και μετά θα φτιάξουμε τη κρέμα. Αυτό που θα χρειαστούμε, συνήθως έχουμε τη κουζινομηχανή, η οποία έχουμε πει τόσες φορές τα διάφορα που κάνει, διάφορες ιδιότητες που έχουμε τους 5 αναδευτήρες. Έχουμε το φωτισμό, έχουμε εδώ το κάδο με τα cups και τα oz που έχει 4,6 λίτρα και παίρνει παραπάνω από 20 εξαρτήματα. Σήμερα δεν θα πάρουμε ένα από τα 20 εξαρτήματα γιατί αυτό είναι ενταγμένο μέσα στη κουζινομηχανή. Οπότε είναι το blender. Mm-hmm. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε το μείγμα για τις κρέπες. Θα χρειαστούμε 900 ml γάλα. Θα φτιάξουμε πολλές κρέπες, θα βγουν μεταξύ 25 και 28. Θα βάλουμε 3 κουταλιές σούπα ζάχαρη, λίγο αλάτι, 6 αυγά και προτείνω τα αυγά να τα σπάσουμε σε ένα μπολ και μετά να τα ρίξουμε μέσα και 300 γραμμάρια αλεύρι. Για όλες τις χρήσεις. Για όλες τις χρήσεις. Και αυτά όλα θα τα χτυπήσουμε μαζί. Όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε. Θα βάλεις και βούτυρο μέσα ή μετά. Όχι. Το βούτυρο το χρειάζομαι πιο πολύ για να φτιάξω τις κρέπες. Και τώρα που είπες κρέπες, ανάβω εδώ γιατί ένα από τα μυστικά για τις κρέπες είναι το πολύ καυτό τηγάνι. Mm-hmm. Λοιπόν, και πάμε εδώ και το βάζουμε πάνω και φτιάχνουμε. Αχ, τώρα τη βλέπετε εδώ, τη κουζινομηχανή μου και παίζει και τώρα κάποια από εσάς την ονειρεύετε. Αλλά να ξέρετε, τα όνειρα καμιά φορά βγαίνουν. Άρα, μία από εσάς όλες ή και ένας από εσάς, δεν μπορώ να ξέρω ποιος, πάντως κάποιος σήμερα θα την κερδίσει. Αυτός που θα λοιπόν, έχει προβλέψει το σωστό πρόσωπο. Και εδώ ο χυλός μας είναι έτοιμος και θα πάρω μία σπάτουλα, μερικές φορές. Νάτος, είναι έτοιμη ο χυλός για να φτιάξουμε τις κρέπες μας. Και αφού έχουμε εδώ ανάψει το τηγάνι μας, έχουμε βάλει βάζουμε το βούτυρο και πάμε να βάλουμε μία δόση μικρή. Δεν βάζω πάρα πολύ βούτυρο. Λοιπόν. Και αφού είναι εδώ, εντωμεταξύ εγώ θα πάω να κάνω και τη κρέμα για τη γέμιση, γιατί έχουμε μία πάρα πολύ ωραία γέμιση. Λοιπόν, ακόμα δεν έχει κρυώσει, οπότε πετάγομαι στη κρέμα. Δεν έχει σταθεί. Κρυώσει, δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει όμως, αλλά okay. Να ρωτήσω κάτι.
Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε μέχρι να μαζευτούν 30 τέτοιες. Ναι, εντάξει. Ναι. Από το να κάθεσαι και να ψήνεις όλη την ώρα το κέικ μου. Όχι, συμφωνώ. Δεν... απλά το λέω. Είναι μια είναι άλλη και αυτό... πρόταση. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είναι τόσο χρονοβόρο. Εντάξει, να το κάνουμε. Λοιπόν, εδώ θα χτυπήσουμε 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος σε σοντιγί. Θα παίξεις και εσύ να ξέρεις, αυτό θα τα βάλεις τα ακουστικά σε λίγο. Εμένα, ναι, Τι. Αν ακούσω. Oh. Λοιπόν, τώρα αυτό που κάνουμε είναι χτυπάμε τη σοντιγί. Η σοντιγί χρειάζεται περίπου 4 λεπτά. Και επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου, θα πάω να βάλω κατευθείαν τη χτυπημένη σοντιγί, αλλά όπως είπαμε είναι 300 ml κρέμα γάλακτος. Και αφού τη χτυπήσουμε για 4 λεπτά στη ταχύτητα 4, θα αρχίσουμε. Την έχω χτυπήσει με τη ζάχαρη άχνη. Λοιπόν, και θα πάμε να βάλουμε τη σοκολάτα και το τυρί κρέμα. Και... λοιπόν, ρίχνω το τυρί κρέμα στη σοντιγί, σταδιακά. Και αφού το κάνω αυτό, θα πάω να ρίξω 50 γραμμάρια σοκολάτα, τα οποία τα έχω λιώσει σε μπαμαρί, και θα τα ρίξω και αυτά μέσα, για να μας γίνει η γέμιση με τις κρέπες. Και... πώς μυρίζει το σοκολατάκι. Πω, 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 πω. Και η κρέμα μας είναι έτοιμη. Τόσο απλά, είναι φανταστική, είναι πάρα πολύ ωραία και θέλουμε λίγο σφιχτή, γιατί θέλουμε να μας κρατήσει τις κρέπες μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτή είναι η κρέμα και πάω να δω εδώ τι γίνεται με την κρέπα μου. Η κρέπα αυτή, η δόση που έχω δώσει, θα δυναμώσω λίγο, θέλουμε να είναι έτσι ξανθές. Είπαμε ότι το μόνο που χρειάζεται για να φτιαχτούν αυτές οι κρέπες είναι ένα τηγάνι με διάμετρο 24, λίγο βούτυρο, το οποίο θα λείψουμε εδώ το τηγάνι, κάθε φορά θα τη κάνουμε αυτή τη διαδικασία, και ένα τέταρτο του φλιτζάνι τη κρέπα. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι να βγουν ομοιόμορφες, οπότε έτσι όπως την έχουμε ρίξει μέσα, περιμένουμε και κάνουμε αυτό το σχήμα το στρογγυλό, γιατί μετά δεν θα μας βγει ομοιόμορφη και θα χρειαστούμε να βάλουμε πάρα πολύ σοκολάτα για να την κάνουμε έτσι ίσια στις άκρες. Οπότε περιμένουμε λίγο εδώ για να ξεκολλήσει. Όταν δούμε αυτές εδώ τις φυσαλίδες που έχουν αρχίσει να βγαίνουν, η κρέπα είναι έτοιμη για να την αναποδογυρίσουμε. Και με μία μικρή σπάτουλα ξεκολλάμε λίγο τις άκρες και για να μπορούμε να τη γυρίσουμε μετά αυτό. Και βγαίνει μία πάρα πολύ όμορφη. Μην βάλετε πάρα πολύ δυνατή τη φωτιά, γιατί μπορεί να σας τα βγάλει λίγο σκούρα. Είναι ωραία να μας βγαίνει η κρέπα έτσι. Και επαναλαμβάνουμε μέχρι να τελειώσει όλος ο χυλός αυτό. Ναι, είναι περίπου 25 με 28 κρέπες, αλλά εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πες μου το μετά ποιο είναι. Το μετά είναι ότι παίρνουμε, μισό λεπτό να βγάλω αυτά από εδώ για να έχουμε χώρο. Και βάζουμε εδώ μία βάση και παίρνουμε τις κρέπες. Εσύ ό,τι είναι της υπομονής, δεν το θες, το ξέρω. Εγώ όχι. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγη κρέμα εδώ στο πάτο, για να μην μας κουνάνε οι κρέπες. Και θα πάμε να βάλουμε μία κρέπα εδώ. Και κόλλησε. Τώρα αυτό το κάνουμε σε καθένα για να κολλήσει, ε. Ναι, τώρα δεν σ' άρεσες. Το κάνεις και για τη γεύση ή για να κολλήσει μόνο. Όχι, και για τη γεύση. Λοιπόν, και αφού κάνουμε αυτό, θα ξαναβάλουμε την άλλη. Δεν και τόσο χρονοβόρο. Εντάξει, Ελένη. Τούρτα δεν μίλησα, κάνουμε. Αρέσει, δεν μίλησα καθόλου. Σε κατάλαβα. Που εγώ τόσα θεωρώ... χρόνια. Άκου. Για γυναίκες όπως είμαι εγώ που δεν το έχουμε πολύ με τα γλυκά, ξεγελάω κι εγώ, γιατί κρέπες κάνω για τα παιδιά σπίτι, δεν είναι ότι δεν κάνω. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι τόσες πολλές κρέπες στη σειρά μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε μια τούρτα. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Ξαναλέω, και για μια γυναίκα η οποία
δεν το έχει πολύ με τα γλυκά όπως είμαι εγώ. Μπορώ να εντυπωσιάσω με την ιδέα της, γιατί, ξαναλέω, κρέπα. Οι περισσότεροι ξέρουμε να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι δύσκολο. Από εκεί και πέρα, η συνέχεια έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς το στείνει η Άννα Μαρία και πώς το κάνει τόσο εντυπωσιακό. Λοιπόν, δηλαδή, και εγώ θα μπορούσα για να κάνω αυτήν. Για να στολίσουμε εδώ την, απ' έξω τη τούρτα κρέπα, χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια σοκολάτα και 250 ml κρέμα γάλακτος. Είναι η γκανάς, η γνωστή. Οπότε θα τη λιώσουμε και θα είναι έτσι ρευστή. Λοιπόν, θα πάμε να περιχύσουμε λίγο και μετά θα τη βάλουμε στο ψυγείο. Να περιχύσουμε. Δεν θα τις βάλεις και γύρω-γύρω? Θα τις βάλω, εννοείται. Τώρα βάζω το από πάνω και μετά θα βάλω το γύρω-γύρω. Τώρα, επειδή ο χρόνος λίγο μας πιέζει, έχω την γκανάς ήδη που μου έχει παγώσει λίγο και πάω... Όσο έχει παγώσει, στο ψυγείο ή έξω? Έξω πίζει, και στο δηλαδή, και έξω. Ναι, όσο μένει έξω και κρυώνει, αρχίζει και πίζει. Γι' αυτό και εκεί είναι έχει πήξει. Λοιπόν, και πάμε και αρχίζουμε και βάζουμε εδώ. Αυτό θα χρειαστεί 2 με 3 φορές. Δηλαδή, αρχικά θα κάνουμε όλο αυτό εδώ, θα το βάλω εδώ πάνω για να το πάω πιο γρήγορα, γιατί στη βάση αυτή τη περιστρεφόμενη η δουλειά γίνεται πολύ πιο εύκολη. Και αφού βλέπετε κάνω... πώς το περνάει, γι' αυτό λέει θα το περάσει 2-3 φορές, γιατί τώρα στην αρχή μπορεί και εσάς να σας βγαίνει από μέσα η κρεμούλα που είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμη. Αλλά μη σας στεναχωρεί, θα περάσει. Γιατί όταν το βάλουμε στο ψυγείο, αυτό όλο θα παγώσει και η δεύτερη επικάλυψη θα είναι όντως αυτή που δεν θα μας αφήνει καμία ατέλεια να δείχνει απ' έξω. Οπότε, συνεχίζουμε κάπως έτσι, με την γκανάστη λίγο πιο πηχτή και όταν παγώσει η γκανάστη, είναι πάρα πολύ εύκολη μετά να την φτιάξουμε. Και αφού έχουμε αυτό, πάμε στο αποτέλεσμα, έχουμε δείξει πώς τι κάνουμε, έχουμε δείξει όλα τα στάδια, οι κρέπες γίνονται πάρα πολύ εύκολα και πάμε να δείξουμε πώς θα βγει από εδώ μέσα. Έλεγα να σου σβήνα και εδώ κεριά, αλλά τελικά έσβησες τόσα πολλά σήμερα που... Σήμερα ήταν είπα η μέρα μου. Τόσες πολλές διαφορετικές τούρτες δεν έχω ξανασβήσει. Λοιπόν, και πάω να πάρω ένα ωραίο. Αλλά και τόσα κεριά πού να μπουν, χωράνε σε μια τούρτα? Ελένη μου, σε αγαπάμε πάρα πολύ, αυτό και σου βάλαμε πάρα πολλά κεριά. Ξέρω και μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί είσαι μία και μοναδική και σε αγαπάμε πολύ και εννοείται ότι θα σε γιορτάζουμε. Και κοιτάξτε τώρα. Θα να πάρω εγώ αυτό από εδώ. Ωραίο είναι. Λοιπόν. Δείτε εδώ τι έχει γίνει. Θα κόψω και ένα δεύτερο, γιατί... Αχ, Ελένη μου, έχω βάλει χαρτί εδώ. Sorry. Λοιπόν, θα κόψω και μία δεύτερη. Και αν σας αρέσει και θέλετε την ώρα που θα το σερβίρετε να ρίξετε από πάνω και λίγη σοκολατίτσα έτσι για έξτρα μυρωδιά και γεύση. Ναι, κουβερτούρα εννοείται. Να το κάνετε. Να. Ωραία εδώ τι γίνεται. Κάθε, κάθε κομμάτι... Άστα. Και χαμός. Ωραία. Κάθε κομμάτι και χαμός. Δηλαδή τρως. Είναι πολύ κακός αυτός. Τι είπε? Τον άκουσες? Τι είπε? Μεγάλη κακία. Τι είπες βρε παλιόπαιδο? Θα τη ρίξω. Μου επιτάλλω να ξαναπαίξεις, να το ξέρεις. Να τον βάλεις, να τον βάλεις για αυτό που είπε. Θα βάλω και εσένα όμως. Θα βάλω και εσένα. Οπότε έτσι φτιάχναμε με τη βοήθεια της Kenwood, φτιάξαμε μία πάρα πολύ ωραία τούρτα κρέπα. Και καλή σας όρεξη. Και βέβαια η όρεξη σας είναι μεγάλη στο θέμα του ποιος θα αποκτήσει σήμερα. Εγώ έχω γενέθλια, εσείς κερδίζετε την μοναδική κούζινο μηχανή μου Kenwood Chef Titanium. Ένα δώρο ανεπανάληπτο. Ποιος θα το πάρει? Όλοι παίζετε με κάποιον. Α, μισό λεπτάκι. Πού είναι μωρέ? Έλα, μισό λεπτάκι. Θέλω να φιλήσω και μια φίλη μου που μου ήρθε από πολύ μακριά να με δει. Το σοφάκι μου από τη φανταστική μας Καστοριά, η οποία κάθε χρόνο με προσκαλεί και τελικά εσύ έρχεσαι πιο εύκολα στην Αθήνα από ότι εγώ στην Καστοριά. Υδροχοΐνα μου, πολύ χάρηκα που σε είδα. Τα παιδάκια καλά τώρα που έχουν μεγαλώσει, τρέχεις πάνω κάτω, σπουδές ο ένας εδώ. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Εσύ θα παίξεις σε όλα λαλίστατη, τώρα στη τηλεόραση και εσύ. Πατάτες. Λοιπόν, πάμε.
Όχι, παιδιά, δεν μπορώ να προχωρήσω και να πάω στα θέματα του Τάσου αν δεν παίξει ο Τάσος μου. Όλοι αυτό θέλουμε. Αυτό να δούμε, περιμένουμε να δούμε τον Τασούλη. Θα πάω γιατί είναι τα γενέθλιά της Ελένης. Ναι, εσένα θέλουμε. Τάσο μου, θέλω να τα δώσεις όλα και να τις φας λάχανο όλες αυτές. Ό,τι έχω θα δώσω. Για τις κυρίες μιλάω. Μη γιατί μάζε. Είναι ανταγωνιστικούλες. Είναι παιχνίδι, ή κερδίζεις ή χάνεις το παιχνίδι. Δεν είναι κι άλλη. Δεν βλέπω και να κερδίζεις. Γιατί το λες αυτό. Γιατί ούτε εσύ θες να χάνεις. Πάμε. Δεν θέλω να χάνω. Είσαι και δυνατός. Κρυός κι αυτός. Πώς έχω μαζέψει τόσα κρυάρια εγώ εδώ μέσα, δεν ξέρω. Εγώ είμαι τάβρος, δεν ξέρω. Ξέρουμε τι εσύ. Ξέρουμε τι εσύ. Λοιπόν, βάλε τα τρομερά ακουστικά σου. Πες μας ότι δουλεύει η μουσική και είναι full. Δεν δουλεύει, περίμενα να το βάλουμε. Πες του θέματα. Hit the road, Jack. Αστυνομικά θέματα πες. Πώς πάμε? Χάλια η κατάσταση, ε. Έγινε. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λενάκη. Γεια σου, αγαπημένη μου. Ποια είσαι? Είμαι η Μαργαρίτα από Βύρωνα. Πολύχρονη με υγεία. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κοίτα τι παιχταρά σου δίνω. Και... Μη με κοιτάς έτσι, με ψαρώνεις, ρε. Λοιπόν, με κοιτάζει λίγο άγρια τώρα, δεν ξέρω γιατί. Γιατί δεν με ακούει, γι' αυτό. Λοιπόν, με αυτό το παίχτη θα παίξεις. Καλή σου τύχη. Θα τα δώσει όλα, όπως τα δίνει πάντα. Γελάς, ε, που να ξέρεις γιατί λέω. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3. Βυθός. Θύλος. Βυθός. Θύλος. Βυθός. Άλλο, άλλο, άλλο. Κοχύλι. Κουρτίνα. Μ' αρέσεις. Κοχύλι. Κουτί. Κοχύλι. Κοχύλι. Κουτί. Κοχύλι. Κουτί του Κοχύλι. Ναι, ρε, μπράβο. Λοιπόν, ορυχείο. Ορυχείο. Όνειρο. Ορυχείο. Είσαι όνειρο. Α, καλά, ευχαριστώ. Ορυχείο. Άλλο, άλλο. Ναι, σ' αρέσει αυτό. Ελιές. 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 Εχθές. Ελιές. Εχθές. Ελιές. Άλλο, έχει άλλο. Έχει, έχει. Τζατζίκι. Τζατζίκι. Τσαντίλα. Ω, καταστροφή. Είσαι πολύ ωραίο. Θα πήγες πολύ καλά. Είσαι πολύ ωραίος. Ένα, ε. Το τελευταίο ήταν τζατζίκι. Και εγώ τι είπα, τσαντίλα. Το ίδιο είναι γιατί δεν τρώω, τσαντίζομαι. Δεν ζητάσω, εχθές, ελιές σου έλεγε. Εχθές. Καλά, μην φάει χέρι. Όχι, αλλά το εχθές. Είδες, ε. Εσύ κερδίζεις όμως. Την είδα την ξαντούλα, την είδα χθες αργά. Είσαι νικήτρια μέχρι τώρα. Δύο δεν έχει. Όχι, ένα. Δεν ξέρω, κάποιος έχει δώσει δύο, θα το βρούμε. Ούτως ή άλλως. Ο Ασημινάκης. Ναι. Α, και ο Δημήτρης, οι δυο τους. Εσείς οι δυο. Στάθη, έλα μέσα, γιατί σε ζητάει το κοινό σου. Έλα, Στάθη, έλα, γόρι. Βγάλε την μπλούζα που έχει επάνω το διαγνωστικό. Βγάλε την μπλούζα αυτή που έχει επάνω ο διαγνωστικό γνωστής αθλητικής εταιρείας. Κι άλλος δίνεται. Πρόσεχε, καημένο. Πες το παιδάκι μου αυτό που το βάζεις επάνω, λες και είναι. Θα κρυώσει. Έλα, γόρι, είσαι απλά ντυμένο σήμερα. Δεν μπορεί, θέλει το σπίτι. Σε ζήτησαν, ε. Το κοινό σου. Λοιπόν. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, καλησπέρα σας. Ελένη! Έλα! Χρόνια πολλά! Ευχαριστώ πολύ! Τι κάνεις, ποια είσαι? Χαίρομαι πολύ που παίζω μαζί σας. Σε ευχαριστούμε κι εμείς. Πώς σε λένε? Με λένε Ευαγγελία. Από πού, Βαγγελίτσα μου? Από την Εύβοια. Από Εύβοια, είπες? Ναι, ναι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πες με το Σταθάκι, καλή σου επιτυχία. Πού είναι ρε το τέτοιο? Δεν ακούς χωρίς τα ακουστικά. Παίζει μουσική. Για να ακούσω. Μάλιστα. Μη σου πω ότι και χαμηλά είναι. Μπράβο, δώσε κι εσύ, δώσε κι εσύ. Κοίτα μου. Πατούσα. Πατούσα. Μπράβο. Μαϊντανός. 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 Παντελόνι. Μαϊντανός. Όχι. Όχι. Εντάξει. Έγκλημα. Έγκλημα. Έλλειμμα. Έγκλημα. Ένιγμα. Έγκλημα. Άλλο. Ράπερ. Αγάπη. Ράπερ. Ράπερ, ράπερ, ράπερ. Ράπερ. Αγάπη. Πάλι αγάπη. Ήταν να μην αγαπήσεις εσύ. Ράπερ. Λαμία. Τι λαμία μου. Ράπερ. Αγάπη. Αράπη. Αράπη. Ράπερ. Δεν ξέρω. Αγάπη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχεις δώσει φανταστικές απαντήσεις, μία σωστή. Αλλά μη στεναχωριές, γιατί όλοι στο μία παίζουνε. Ναι, ναι. Εντάξει, κάνα δύο στο δύο. Αλλά όχι όλοι. Αγάπη. Αγάπη, ό,τι και να σου έλεγα εσύ, αγάπη. Αγάπη μου. Αγάπη μόνο.
Τι να κάνεις, αγάπη. Αγάπη, αράπη. Αγάπη, βρε, αγάπη μου, αγάπη παντού. Μα γιατί λέμε την ίδια λέξη, αφού δεν μας λες είναι σωστό. Και λέμε το ίδιο. Όταν είναι σωστό, λέω. Ναι, ακριβώς. Σήκω να κλείσω και με σένα για να προλάβω. Για κλείσε. Τώρα μας έχει καταστρέψει αυτό το παιχνίδι. Όχι, είναι ωραίο, έχει πλάκα. Ερχόμαστε αποφασισμένοι. Πω. Έχεις αποφασισμένοι. Ναι. Θα κερδίσω. Είμαι σίγουρη που τα πας πολύ καλά. Μισό λεπτάκι. Αυτό πρέπει να βγάλεις. Πού να στο βάλω τώρα. Ας το, δεν έχω πουθενά να το κουμπίσω. Δεν έχεις. Έτοιμη. Καλησπέρα. Να το πάω και χορευτικό. Ωραία, μάνα μου. Έχει και τα λεπτά. Το όνομά σου. Έλα πιο εδώ. Ελένη μου, χρόνια πολλά, είμαι η Αριστεία Πολάρισα. Α, Πολάρισα. Λοιπόν, καλή επιτυχία και για σένα. Στη μουσικούλα, ρε σε DJ. Μη μ' αφήνεις έτσι. Πάμε να δούμε πώς θα τα πάει το κορίτσι αυτό. Έτοιμη! Έτοιμη! Έλλειμμα! Όχι ρε, περίμενε. Δεν ξεκίνησα ακόμα. Λοιπόν, με το ένα, με το δύο, με το τρία, φύγαμε. Μουλάρι. Πουρνάρι. Μουλάρι. Μου. Ποντικάκι. Ποντικάκι. Μουλάρι. Πού είναι. Εκεί έρχεται. Μουλάρι. Άλλο. Πηξίδα. Μιτζήθρα. Πηξίδα. Μιτζήθρα. Πηξίδα. Μισεϊδα. Πηξίδα, μωρέ. Μιτζήθρα. Άλλο. Άπλυτα. Άπλυτα. Άπιστη. Άπλυτα. Άπλυτα. Μεθυσμένος. Μεθυσμένος. Πάμε. Τσίχλα. Τσιρλιό. Εκεί στο τέλος μου τα χάλασες. Έδωσε δύο ολόσωστα. Κάλε το παιδί μου. Τελώς. Ρε εσύ, από εκεί που δεν έδινες κανένα και λέω θα γίνει κι αυτό, κανένα, έδωσες δύο τσαπλά. Δύο. Τι ήταν το τελευταίο. Ποιο απ' όλα. Το τσι. Τσίχλα. Α, τσίχλα. Τι είπε, τσίχλα. Αλλά ο καθένας ό,τι θέλει ακούει. Κάτσε, κοριτσάκι. Πουρνάρια. Έλα και πολύ πλάκα. Το ξέρω, ρε παιδιά. Μισό λεπτάκι. Τι να κάνω κι εγώ. Θέλω να φύγει και αυτό το υπέροχο μίξερ που έχω, αλλά ένας θα το πάρει. Ένας και με την αξία του. Κατερίνα, και εσύ θα παίξεις λίγο, ετοιμάσου, μη μου κρύβεσαι πίσω από μαλλί. Ναι. Λοιπόν, εννοείται. Πάλι ώρα για διαφημίσει ήρθε. Τώρα είναι η ώρα μου. Έχω παίξει ένα βίντεο σήμερα. Ένα που καλά που παίζει. Σήμερα που παίζουμε, είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Και. Είμαστε πιο φαν, πιο ανάλαφρα. Ναι, λίγο. Για σήμερα. Λίγο άφεση αμαρτιών. Α, για σήμερα, λίγο άφεση. Εντάξει λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θέλω να παίρνετε τηλέφωνο γιατί πρέπει να παίξετε, γιατί πρέπει να κερδίσετε. Βέβαια, ένα θα κάνει τι μεγάλε χαρέ. Αυτό που θα μου πάρει την Kenwood. Εσύ ή κάποιο άλλο. Are you ready, Boots? Start walking. Κι όλο εσένα ναι ζητάω. Μα την αγανάκτηση γυρνά που σε αγαπάω. Μα έχω πάθει εξάρτηση. Πραγματικά δεν έχω λόγια για το πώς με θυμάστε στα γενέθλιά μου. Είναι βέβαια και η τηλεόραση πολύ δυνατό μέσο. Τι να λέμε τώρα. Όπως και να έχει, τα νέα τρέχουνε παντού. Πολλά φιλιά, ευχαριστώ για τις πολύ ωραίες σας ευχές. Για την αγάπη, Ζινάκη, μόλις διάβασα το μήνυμα. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στα δικά σου θέματα. Δεν σε έχω ακούσει σήμερα, ρε Τάσο. Δεν με έχεις ακούσει, γιατί εδώ από το πρωί με την Ελιάνα συζητάμε για τον Kanye West και γιατί πρέπει να μην κάνουν σεξ οι συνεργάτες που δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι να πρωτοσχολιάσουμε πραγματικά. Ξαφνικά μέσα σε μία μέρα ο Kanye West τα έχει πει όλα. Τι ότι έχει ζητήσει από τους συνεργάτες που δουλεύουν στο καινούριο δίσκο που θα λέγεται Jesus is King, ο Ιησούς είναι βασιλιάς, να μην κάνουν προγραμμείο σεξ. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Για το δίσκο. Όσο ηχογραφούν. Συγγνώμη, για να καταλάβω, έχει γραφείο ευρέσεως συντρόφων. Δηλαδή, όλοι θα παντρευτούν αυτοί που είναι εκεί γύρω του. Φαντάζομαι πως είναι σε σχέση. Σεξ. Όσοι είναι σε σχέση, λέει να μην έχουν προγραμμία σχέσεις. Αυτό είναι νέο. Κάπου το άκουσε και το λέει και κάποιος άλλος έτσι νεαρούλης. Νομίζω ο Μπίμπερ. Ο Τζάστιν που με τη Χέιλι Μπόλντουιν δεν είχαν επαφές πριν το γάμο. Γι' αυτό ήταν τόσο χαρούμενοι την ημέρα του γάμου. Ο ίδιος ο Kanye West λέει ότι ο ίδιος μάλιστα είχε μεγάλη εξάρτηση από το σεξ. Άλλοι λέει πέσαν στα ναρκωτικά. Εγώ είχα
εξάρτηση. Ένα εθισμό είναι και αυτό. Ένα εθισμό. Ένα εθισμό. Η γυναίκα του τι λέει για όλα αυτά. Η γυναίκα του. Κάνε πάρα πολύ μάλλον. Δεν ξέρω ξαφνικά γιατί νόμιζε ότι έχει κάποια η οποία τη γνώρισε στο κατηχητικό μια Κυριακή μεσημέρι. Και μετά ξαφνικά του βγήκε και έβαλε το διαρρή μιγκλέ. Μπα σου λέει άντε να τελειώνει αυτό το παλιό άλμπουμ να φύγει. Που έβαλε στο Met Gala, πολύ τον έχει ταράξει τον Κάνι Γουέ. Θέλω να ρωτήσω κάτι ψαλμοδίε θα βγάλει ψαλμοδίε. Όχι απλά λίγο νομίζω. Έχει ταραχτεί με τη γυναίκα του γιατί φοράει. Λέει γιατί όλα τα 17 χρόνια μπορούν να δουν λέει την γυναίκα μου. Την Καρντάσιαν, την Κιμ, με όλα τα λίγο πιο χαλαρά, μινιμαλιστικά που επιλέγει να φορέσει. Αυτό τώρα το λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για τη συγκεκριμένη κυρία. Ναι. Δηλαδή, πες μου εσύ τώρα, ξαφνικά. Παλιά λέει, θα πληρώναμε να τα δούμε όλα αυτά. Τώρα λέει, μπαίνει στο ίντερνετ ένας 17 χρόνος και τα βλέπει. Τζάμπα. Δεν είναι σαν να του είχε έρθει ένα ρολόι με μια βοσκοπούλα στο κεφάλι. Κάτι κακό τον έχει βγει. Πείτε μου τι έχει γίνει, γιατί πραγματικά βγήκε και είπε για αυτές τις δηλώσεις η ίδια η Kim Kardashian που λες πώς αντιδρά, ότι το ότι εσύ είσαι σε μια πνευματική αναζήτηση δεν σημαίνει ότι εγώ θα αλλάξω. Όχι, πρόσεξε. Θα αλλάξω το πώς με έκανες, γιατί λέει ότι εσύ μου έδωσες αυτοπεποίθηση και εσύ με... Ποιος έδωσε την αυτοπεποίθηση? Ο Kanye West. Κάνει, ότι εσύ με έχτισες να είμαι πολύ σεξι, με πολύ αυτοπεποίθηση και να βγαίνω ότι όπως θέλω. Ο Kanye έδωσε αυτοπεποίθηση στην Kim. Αλλά δεν της έδωσε. Πριν δεν είχε καθόλου, δεν φαινότανε. Άλια. Ουσιαστικά υπονοεί ότι εκείνος είναι ο μάνατζερ πίσω από αυτή την πολύ σεξι εικόνα και του λέει ότι το ότι εσύ βρίσκεσαι σε έναν δρόμο πνευματικής αναζήτησης δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να τη φω. Καλά, έτσι την βρήκε, δεν είναι και αυτός ο μάνατζερ. Έκανε και την άλλη δήλωση ο Kanye West ότι θα γίνει κάποια στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μόνος του το αποφάσισε. Η πρώτη κυρία που θα είναι η Kim Kardashian δεν μπορεί να εμφανίζεται έτσι. Γι' αυτό το λέει. Γιατί όχι, δεν έγινε ο Τραμπ πρόεδρος. Βέβαια... Πώς το πάει προς τα εκεί, πώς είναι η προπαγάνδα όλη αυτή για να σου πει μαζέψου για να γίνεις πρώτη κυρία. Πρώτη κυρία η Kim Kardashian και θα έχει τελειώσει και την νομική τότε. Τάσο, σου αφήνω. Εγώ φοβάμαι θα καταστραφεί όλος ο πλανήτης μία μέρα. Από εκεί θα ξεκινήσει. Από εκεί έχει ήδη ξεκινήσει γιατί υποστηρίζει τον Τραμπ και Τάσο, θέλω να κλείσουμε ότι στην ίδια συνέντευξη είπε ότι αναμφισβήτητα είναι ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης όλων των εποχών. Βέβαια. Μόνο αυτό το είπε ο ίδιος. Έχει και αυτό για τον εαυτό του. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας δείξω, ετοίμαζα από την Παρασκευή ένα βίντεο με μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα από την Πολωνία που είναι καταζητούμενη. Τι έχει κάνει. Και μου κέντρισε το ενδιαφέρον και θα σας πω τι έχει κάνει. Μέσα στο Σαββατοκύριακο όμως, το τριήμερο, βγήκε μια άλλη κοπέλα που τη συνέλαβαν στην Σερβία. Θέλω να τη δείτε. Ραντόικα Κέτσμαν, εγκέφαλο συμμορία. Σκληρή συμμορία. Κάτι ο εγκέφαλο, φαίνεται λοιπόν, ο εγκέφαλο. Αλήθεια σα λέω, τώρα δεν είναι είδηση. Είναι Σέρβο-Σουηδέζα τραγουδίστρια. Στο διαμέρισμά τη βρήκαν αυτόματα, οβίδες, όπλα, χαρτονομίσματα από ληστείες και κατηγορείται ότι είναι μέλο συνδικάτου εγκλήματο Σερβία και στο Μαυροβούνιο. Για το ξεκάρφωμα την ήθελαν. Προφανώ την είχαν για βιτρίνα. Ξέρεις, και όσο έψαχνα αυτή την κοπέλα από τη Σερβία, λοιπόν, έφτιαχνα το θέμα με τη Μαγδαλένα Κράλκα, η οποία. Είναι στην Πολωνία, από τη Σερβία θα πάμε στην Πολωνία. Είναι καταζητούμενη από την Ιντερπόλ, είναι στις λίστες της Ιντερπόλ. Συνδέεται η κοπέλα που βλέπετε, την οποία την ψάχνουν εδώ και 1,5 χρόνο, δεν μπορούν να τη βρουν. Προφανώς έχει φύγει από την Πολωνία. Συνδέεται με μια πολύ σκληρή συμμορία χούλιγκαν στην Κρακοβία. Και μάλιστα ο σύντροφός της, ο οποίος έπεσε νεκρός από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς, λέγεται ότι αυτός μαζί με τα δύο του αδέλφια κινούν τα νήματα στους χούλιγκαν της Πολωνίας. Η ίδια όμως συμμετείχε σε αυτές τις συμμορίες. Πήγαινε για να εισπράττει χρήματα από την θερινά καταστήματα και φιγουράρει στις λίστες της Ιντερπόλ και εννοείται ότι έχουν ειδοποιηθεί όλες οι χώρες γύρω για να μπορέσουν να την εντοπίσουν. Θέλω να δείτε το βίντεο γιατί παλιά νομίζαμε ότι είναι μόνο κάτι σημαδεμένοι μπρατσαράδες οι κακοποιοί. Υπάρχουν και τέτοια στοιχεία. Μου μπλέξει, φαντάζει να στείλει αυτή στο Instagram να τη πει τι ωραία κοπέλα είσαι και πόσο αθώα φαίνεσαι και θα ήθελα να βγούμε μαζί ένα ραντεβού. Και αν σε βρουν μετά. Και μετά να μην σε βρούνε. Να εξαφανιστεί από το χάρτη. Μαγδαλένα Κράλκα, πάμε να δούμε την ιστορία τη. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι τα κακά παιδιά είναι συνήθως πολύ σεξι. Ισχύει όμως το ίδιο και για τους εγκληματίες. Συνήθως στο μυαλό μας όταν μιλάμε για αρχηγούς συμμοριών έρχεται η εικόνα ενός άνδρα με σημάδια από συμπλοκές, τατουάζ, με ένα σκληρό και ανέκφραστο πρόσωπο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που θα σε κάνουν να αλλάξεις γνώμη, καθώς οι επικεφαλής επικίνδυνων συμμοριών είναι πλέον και γυναίκες. Όχι μόνο δεν φοβούνται, αλλά εξουσιάζουν με το δικό τους τρόπο τον κόσμο και ασχολούνται με μια σειρά από εγκληματικές δραστηριότητες. Η Μαγδαλένα Κράλκα είναι μια 30χρονη Πολωνή καλονή και μη σας μπερδεύει η εμφάνισή της. Είναι άκρος επικίνδυνη, καταζητούμενη, αλλά και πολύ ελκυστική. Φιγουράρει στις λίστες της Ιντερπόλ ως αρχηγός ομάδας σκληρών κακοποιών.
Η 30χρονη πρώην υπάλληλος του Δήμου Κρακοβίας ήταν δεύτερη στην ιεραρχία μιας συμμορίας που δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς. Μάλιστα, η εγκληματική οργάνωση συνδεόταν με τους διαβόητους χούλικαν της Κρακοβίας και τα τρία αδέλφια Ζιελώνα. Το 2017 ο επικεφαλής στο χούλικαν Αντριάν Ζιελώνα, με τον οποίο η Κράλκα είχε ερωτική σχέση, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αντιτρομοκρατικής. Οι αρχές έψαχναν τους Ζιελώνα γιατί μαζί με άλλους 6 χούλιγκαν είχαν απαγάγει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια το δολοφόνησαν. Μετά το θάνατο του συντρόφου της, η Κράλκα αρχικά ανέλαβε τα οικονομικά και τις συμφωνίες για διακίνηση ναρκωτικών προς τη γραφική τουριστική πόλη της Πολωνίας και τους εκεί χούλιγκαν, ενώ ευθύνεται επίσης για εκβιασμούς και βίαιες επιθέσεις σε αντιπάλους. Η αστυνομία υπολογίζει πως η συμμορία της Κράλκα αποκόμιζε 1,5 εκατομμύριο ευρώ το μήνα, ενώ έδινε εντολές για ξυλοδαρμούς, δολοφονικές επιθέσεις, έστειλε μπράβους να εισπράττουν χρήματα για την προστασία νυχτερινών κέντρων. Το 2018 η αστυνομία έκανε έφοδο στο κρυσφύγετό της και επιχείρησε να συλλάβει την κακοποιό. Ωστόσο το έσκασε με τη βοήθεια πρωτοπαλίκαρών της. Στη συνέχεια έστησε τη δική της εγκληματική οργάνωση, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι υπεύθυνη για τη διακίνηση τεράστιας ποσότητας μαριχουάνας και κοκαίνης στη μαύρη αγορά της Πολωνίας. Μάλιστα, όπως αναφέρει η Daily Mail, η αδίστακτη Κράλκα έστησε το δικό της εγκληματικό δίκτυο, αφού του φρόντισε να εξαφανίσει όσους από τους παλιούς της συνεργάτες δεν είχαν συλληφθεί. Το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης που έχει εκδοθεί από την Ιντερπόλ για τη Μαγδαλένα πια έχει το χαρακτηρισμό της πιο επικίνδυνης γυναίκας στην Ευρώπη και μάλιστα δίνεται αμοιβή σε όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή της. Οι ιδιοκτικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η Κράλκα να έχει αλλάξει την εμφάνισή της και να έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Ο δικηγόρος της 30χρονης, που θεωρείται για τους Πολωνούς χούλιγκανς είδωλο, υπέβαλε στο δικαστήριο στις 3 Σεπτεμβρίου αίτηση προστασίας, ώστε να παραδοθεί, να δώσει πληροφορίες και να δικαστεί μόνο για αυτά που έχει κάνει. Όμως φοβάται για τη ζωή της και γι' αυτό κρύβεται. Η Κράλκα δεν θα εμποδίσει την ποινική διαδικασία, είπε ο δικηγόρος, και θα βοηθήσει τον εισαγγελέα να ολοκληρώσει την έρευνά του. Διαχρονικά ψάχνουν τα άτομα υπεράνω πάσης υποψίας όσοι ασχολούνται με βρώμικα κυκλώματα. Οι όμορφες γυναίκες είναι αλήθεια ότι είναι πιο εύκολο να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Σε σκεφτόμουν από όλα αυτά τα θέματα που φέρνεις, ότι επειδή βλέπουμε ότι πολλές ωραίες γυναίκες είναι μπλεγμένες όλα αυτά, σκεφτόμουν ότι είναι πολύ χειρότερο αυτό από μια γυναίκα η οποία, ας πούμε, είναι στην πορνεία, είναι ιερόδουλα κλπ. Γιατί δεν κάνει κάτι κακό στους άλλους. Ενώ αυτές εδώ πραγματικά είναι άκρως επικίνδυνες. Όχι, δημιουργούν πρόβλημα, δηλαδή είναι εγκληματίες. Ενώ η άλλη γυναίκα κάνει μια επιλογή. Είναι ένα κοινωνικό λειτουργήμα. Πες μας για την κυρία που ανακάλυψε, ούτε κατάλαβε, ένα πίνακα το οποίο 90 ετών ήταν η κυρία. Όχι, πες τι λεφτά της έφερε ο πίνακας. 24 εκατομμύρια. Λοιπόν, είχε ένα πίνακα στην κουζίνα της πάνω ακριβώς από τη βρύση που έπλαινε τα πιάτα της. Πώς έχουμε πορτοκάλια, λεμόνια σε ένα λεκανάκι, πλακάκια. Μία μικρή εικόνα ξύλινη, όμως ανήκει σε έναν Ιταλό ζωγράφο που έχει κάνει μόλις αυτή είναι η εικόνα. Μόλις 11 έργα, χωρίς να τα υπογράφει, ξέρουν όμως οι ειδικοί της τέχνης ότι είναι δικά του αυτά τα έργα, δημοπρατήθηκε χθες 24 εκατομμύρια στους λογαριασμούς της 90χρονης. Τη βλέπεις την εικόνα αυτή και λες, έχω κάτι εκατομμύρια κρεμασμένα στο... Όχι, πάνω από το δεξιμάτι. Και απορώ ποιος της το ανακάλυψε, δηλαδή χρειάζεται την τύχη κάποιου άλλου. Θα σου πω, φώναξε μια εταιρεία για να πάρει όσα αντικείμενα παλιά αξίας είχε μέσα και να πάρει κάποια χρήματα και μάλιστα πήρε 6.000 ευρώ από όλα αυτά τα αντικείμενα. Αυτοί οι άνθρωποι από την εταιρεία της είπανε, αυτός ο πίνακας πρέπει να φέρει έναν ειδικό, μας δείχνει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Φώναξε ειδικούς τέχνης, τον πήγε σε δημοπρασία, το αγόρασε ένας συλλέκτης από την Αγγλία. 24 εκατομμύρια μετρητά. 24 εκατομμύρια. Ξανακάνει τη ζωή της 90 χρονών και τα μηδενίζει. Τα 90 φτάνει 20. 24 εκατομμύρια. 24 εκατομμύρια. 20-30 χρόνια θα τη δεις ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει θέμα. 90 χρόνια στα κλαμπ. Λοιπόν, δώστε μου την επόμενη γραμμή να βγάλω άλλη μια γραμμή, γιατί έχω μια γραμμή μου πάνω από εξωτερικό. Θα τη βγάλω λοιπόν. Α, τέλεια. Αφού την έχω, θα τη βγάλω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου. Χριστίνα. Χριστίνα μου. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Από ποιο μέρος μας καλείς? Δανία, Κοπεχάγη. Δανία. Πόσο καιρό ζεις στη Δανία? Είμαι από τον Αύγουστο. Α, τώρα! Δεν είναι πολύ ο καιρός. Ωραία. Όχι, όχι. Καλά περνάς εκεί, σ' αρέσει? Ωραία, ωραία. Λίγο κρύο κάνει βέβαια, αλλά ωραία. Νομίζω κρύο κάνει παντού όταν βγαίνεις έξω από την Ελλάδα. Κάπως γίνεται, δεν ξέρω, εδώ είναι τα κουκαλάκια μας η καλύτερη κατάσταση. Θα μείνεις, είσαι αυτό που λέμε ερωτική μετανάστρια ή...
και ερωτική και για δουλειά. Α, όλα μαζί. Λοιπόν, αμήνει η Ελένη. Λοιπόν, καταρχήν θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Εννοείται παίζεις και εσύ για Kenwood. Κάτσε να δω ποιον θα βουτήξω τώρα. Πού είναι η Κατερίνα ή η Άννα Μαρία, μία από τις δύο που δεν είχαν παίξει. Την περιμένω να μου τη φέρετε. Να, η Άννα Μαρία είναι εδώ. Πού την είναι, δεν τη βλέπω. Έλα, Άννα Μαρία μου. Έρχεται. Έλα, αγάπη μου. Ήρθε και η δικιά σου στιγμή. Άννα Μαρία, πάμε ρε παιδιά. Άννα Μαρία. Είναι. Είναι. Πολύ special σήμερα. Λοιπόν, έχουμε βάλει εδώ μουσικούλα γιατί δεν ξέρω εγώ να βάζω. Με ακούς. Ακούει η μουσική. Τώρα ακούει. Για βάλε να ακούσεις. Λοιπόν. Έτοιμη. Λοιπόν, με το ένα, με το δύο, με το τρία, να φύγει ο χρόνος. Σάκης Ρουβάς. Σάκης Ρουβάς. Σάκης Ρουβάς. Πιο δυνατά. Σάκης Ρουβάς. Σάκης. Σκουφί. Σάκης Ρουβάς. Άλλο. Άλλο. Υπότης. Υπότης. Ποτήρι. Υπότης. 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 Πώς είσαι. Καλά. Πάμε σε άλλο. Πινέζα. 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 Πάει την κοπέλα από τη Δανία. Έλα, μωρέ, Άννα Μαρία. Φριτέζα. Όχι φριτέζα, μωρέ. Πινέζα, μωρέ, Άννα Μαρία. Μου είχε τρακ. Όχι, δεν είχα, δεν σ' άκουγα. Μα εννοείται δεν μ' άκουγες. Καταλάβω. Μα το θέμα είναι να μην μ' ακούς. Δεν πειράζει, ήταν η πρώτη σου φορά. Κατερινά, μη μου κρύβεσαι, γιατί είσαι η επόμενη που παίζεις. Κρατήσου. Φεύγω. Λοιπόν, πάω να γνωρίσω έναν κύριο που έχω ξεχωρίσει, δεν τον γνωρίζω καθόλου. Αλλά εγώ με έναν τρόπο θαυμάζω τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πολύ καλούς τρόπους, αυτό που λέμε από φυσικού τους. Όχι γιατί έτσι πρέπει να είναι, γιατί ακόμα και το πρέπει το διαβάζεις ένα βλέμμα. Ένας λοιπόν ευγενής, ένας μάλλον ευαίσθητος άνθρωπος, ένας χαρισματικός κύριος, ένας κύριος που σήμερα στα γενέθλιά μου η ζωή μας έφερε κοντά. Είναι ο κύριος Άγγελος Μπράτης. Να πέσει το βίντεο και σε λίγο μαζί του. Ο σχεδιαστής μόδας ή μάλλον ο μόδιστρος, έτσι προτιμά να τον αποκαλούν Άγγελος Μπράτης, μπορεί και να είναι ένας μικρός μάγος. Η ίδια η Σούζι Μένκες, η κορυφαία fashion editor της Vogue, έχει δηλώσει πως τα ρούχα του γίνονται από ένα κομμάτι ύφασμα με αόρατες βελονιές. Όσο για εκείνον λέει απλώς πως του αρέσει να δημιουργεί κινούμενες ζωγραφιές. Ρούχα ανάλαφρα που αναπνέουν μαζί με το σώμα. Ρευστές μορφές γυναικών που μοιάζει να τις παίρνει ο άνεμος. Επειδή Μπράτης means beauty. Μπράτης σημαίνει ομορφιά, όπως του αρέσει να αστειεύεται μέσα στο GNTM. Γεννημένο στον Πειραιά και μεγαλωμένο στην Αθήνα, στα πέριξη της Λεωφόρου Κατεχάκη, αλλά μερίζει στα Τζουμέρκα, ο πολίτης του κόσμου Άγγελος Μπράτης ήξερε πως θα γινόταν μόδιστρος από τα 7 του. Η μητέρα του ήταν μόδιστρα. Με στο ατελιέ της όπου μεγάλωσε, μέθαινε ξεχωρίζει τα υφάσματα, τα είδη, το βάρος, τις υφές τους. Έμαθε την αλφαβήτα της μόδας μόνος του, βλέποντας, παρατηρώντας, ξεκοκαλίζοντας τα ξένα περιοδικά. Και τη σπούδασε στη σχολή Βελουδάκη και στο περίφημο Ινστιτούτο Μόδας Άρνεμ στην Ολλανδία. Στα 22 του μόλις του πρότειναν θέση βοηθού σχεδιαστή στον Νίκο Γκατινόνι. Από εκεί τα βήματά του τον έφεραν πίσω στην Ελλάδα και μετά στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στο Μιλάνο και στη Ρώμη, όπου δούλεψε στον ιστορικό οίκο μόδας Βιονέ και στο Ρομπέρτο Καβάλι. Το 2011 ήταν χρονιά σταθμός για την καριέρα του, καθώς κέρδισε το διαγωνισμό Who's On Next, που διοργάνωσε η Ιταλική Vogue. Ένα βραβείο που κατέκτησε, όπως είπε η Σίλβια Φέντι, που έκανε την αναγγελία για το προσωπικό του στυλ στη δημιουργία τρισδιάστατων πτυχώσεων και το σύγχρονο τρόπο με τον οποίο μεταφέρει την κληρονομιά της χώρας του στο σήμερα. Το διαβατήριό του στο κλαμπ των εξαιρετικών νέων fashion designers σφράγισε ο ίδιος ο Giorgio Armani, παραχώροντας του το θέατρο Armani για να παρουσιάσει τη συλλογή του Άνοιξη Καλοκαίρι 2015. Μια συλλογή εμπνευσμένη από τα γεωμετρικά μοτίβα του Γιάννη Μόραλι. Η γεωμετρία, η αρχιτεκτονική ρευστότητα, η άψογη τεχνική είναι όλα στοιχεία των δημιουργιών του.
όπως και τα παιχνίδια εκλεπτικής, οι εθέρειες τελικές σιλουέτες, τα κομψά ντραπέ που έχουν την υπογραφή του. Ο ίδιος δηλώνει απλώς πως σχεδιάζει ρούχα για αληθινές γυναίκες που έχουν παιδιά και καριέρα. Εγκατεστημένος εδώ και μερικά χρόνια στην αγγλική εξοχή, ως ερωτικός μετανάστης όπως λέει, ο Άγγελος Μπράτης με το μαγικό άγγιγμα και το βρετανικό χιούμορ πηγαίνει έρχεται πλέον στην Αθήνα, με την οποία ξανασυνδέθηκε μετά το GNTM. Τον ελεύθερο χρόνο του διαβάζει, πηγαίνει σε εκθέσεις τέχνης, βγαίνει με φίλους, χορεύει πάντα και παντού. Και ταξιδεύει συχνά, μια και όπως λέει, έχω ανάγκη να ανακαλύπτω νέες φόρμες. Μια κίνηση, τη χαρά της ζωής, τα υφάσματα, τις διακοπές, τους καλούς τρόπους, την ομορφιά. Ομορφιά όπως beauty. Δεν έχω σταματήσει να μιλάει μαζί του, δεν έχω σταματήσει. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Άγγελος Μπράτης σήμερα είναι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μας δοθεί η ευκαιρία να γνωριστούμε λίγο παραπάνω. Πραγματικά, είσαι εκείνος που κάνεις τους άλλους να θέλουν να σε αγκαλιάσουν. Με αγκαλιάζουν συχνά τελευταία στον δρόμο. Είδες, είδες. Γιατί πιστεύεις ότι σε αγκαλιάζουν, Άγγελε? Δεν ξέρω, τους νιώθω οικεία. Νομίζω ότι έχω ανάγκη από αγκαλιές. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω όλα αυτά μαζί. Μπορεί. Νομίζω ότι έχουμε αποκτήσει πια οικειότητα μαζί σου, γιατί πέρσι κι εσύ μέχρι να νιώσεις ασφάλεια σε ένα πρόγραμμα το οποίο μέσα σε ένα βράδυ σε έκανε να συζητιέσαι παντού. Πολύ δυνατό πρόγραμμα, πολύ μεγάλη επιτυχία και πέρσι και φέτος. Οπότε και όλοι όσοι ήσασταν μέσα, και εδώ που τα λέμε, εσύ ήσουν για μας ο πιο άγνωστος, να το πω. Εσένα γνωρίσαμε ουσιαστικά. Τους άλλους τους ξέραμε. Άλλον πιο λίγο, άλλον λίγο πιο πολύ. Εσένα όμως, εσύ ήσουν κάτι καινούριο για μας. Επειδή δεν ξέρετε τη δουλειά μου ή επειδή δεν ξέρετε το πρόσωπό μου? Επειδή δεν ξέραμε κυρίως ποιος είσαι εσύ, σαν προσωπικότητα. Δεν έχει να κάνει μόνο να ξέρεις ένα όνομα ότι αυτός μπορεί να έχει κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Σημασία έχει να τον βλέπεις, να τον ξέρεις. Πότε γελάει, αν έχει νεύρα, αν είναι θυμωμένος, αν είναι χαρούμενος, πώς πλησιάζεται, τι τύπος είναι. Ναι. Βέβαια, μας τα δίνεις σε δόσεις, έτσι. Φέτος μας τα έχεις ανοίξει πιο πολύ. Φέτος είμαι πιο ανοιχτό. Ναι. Αλλά γενικά ποτέ δεν ήταν μέρος της δουλειάς μου να φαίνομαι εγώ. Ήταν πάντα τα ρούχα μου. Όλοι οι σχεδιαστές είμαστε στα backstage, δουλεύουμε, φτιάχνουμε ρούχα, κάνουμε επιδείξεις. Τώρα η τηλεόραση είναι άλλο πράγμα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε, έγινε πάντως και τώρα το διασκεδάζω περισσότερο. Το είπες εύκολα τον ή προβληματίστηκες πολύ και είπες τώρα τι κάνω? Η αλήθεια είναι ότι το είπα πολύ εύκολα, χωρίς να το σκεφτώ. Και μετά έπρεπε να το διαχειριστώ. Δεν ήταν εύκολο πέρυσι, αλλά φέτος νιώθω πολύ πιο άνετα. Προσπαθούσα μέσα από αυτά που διάβασα για σένα να καταλάβω αν απλά σχεδιάζεις ρούχα ή αν έχει σχέση ακόμα παραπάνω με αυτά. Έχω απόλυτη σχέση μαζί τους. Είναι στην πραγματικότητα κατασκευάζω. Είναι δηλητηρικό πιο πολύ σαν γλύπτη, σαν κεραμίστας. Τα διάβασα και λέω, δηλαδή τι ακριβώς, πώς? Είναι ο τρόπος που δουλεύουν, η τεχνική μου. Δουλεύω με ύφασμα, δεν δουλεύω με μολύβια και χαρτιά. Δεν δουλεύω σε δύο διαστάσεις, δουλεύω σε τρεις. Το σώμα είναι το κέντρο. Συγγνώμη, τι θα πει αυτό, δουλεύω σε τρεις διαστάσεις, δουλεύω με ύφασμα. Δηλαδή παίρνεις ένα πανί, το βάζεις πάνω σε μια κούκλα. Κάπως έτσι, με απλοϊκό τρόπο είναι έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν στην υψηλή ραπτική. Απλά χρησιμοποιώ τις γραμμές του υφάσματος και το τι μπορεί να κάνει και πώς να το εξελίξω πάνω σε μια κούκλα. Ναι. Όταν έφυγες στην αρχή στο εξωτερικό για να σπουδάσεις, για να το μάθεις και βεβαίως να ανοίξεις και άλλους δρόμους, γιατί στην Ελλάδα η Ελλάδα είναι πολύ μικρή χώρα. Είναι, ναι. Εκ των πραγμάτων. Φοβήθηκες καθόλου? Πίστευες ότι τα καταφέρεις? Είχες αγωνία? Ποτέ δεν φοβήθηκα. Ίσα-ίσα είναι μέρος της ζωής μου το να παίρνω ρίσκα, να μαθαίνω, να γνωρίζω κόσμους, κουλτούρες, πολιτισμούς. Πάντα αυτό μου άρεσε. Είναι εύκολο κανείς να τα καταφέρει στο εξωτερικό? Αν δουλεύει πολύ σκληρά και το θέλει πολύ, ναι. Δεν είναι δύσκολο. Νομίζω στην Ελλάδα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί όλοι σε κριτικάρουν συνεχώς. Ναι, δεν έχεις άδικο. Στο εξωτερικό δεν σε κριτικάρουν όμως. Όχι, βλέπουν τη δουλειά σου. Μόνο. Ναι. Και μπορούν να είναι ακέραιοι οι γνώμοι τους μόνο πάνω σε αυτό που βλέπουν, δεν επηρεάζονται από τίποτε άλλο? Φυσικά και δεν επηρεάζονται. Καταρχήν στο εξωτερικό υπάρχουν δημοσιογράφοι μόδας που ασχολούνται με τη δουλειά σου. Mm-hmm. Τώρα οι γνωριμίες και όλα αυτά φυσικά παίζουν ρόλο, αλλά πάλι έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου. Δηλαδή, αν δεν έχει ενδιαφέρον αυτό που φτιάχνεις, δεν έχει ενδιαφέρον για κανέναν. Στα χρόνια που έμεινες έξω, σου λείψαμε καθόλου? Μα συνέχεια πηγαίνω ερχόμουν, δεν ήταν ποτέ. Ναι, αλλά η βάση έχει σημασία που είναι. Δηλαδή, προηγουμένως σε ρώτησα και μου λες, τώρα η βάση μου είναι εδώ. Ναι, κοίταξε, αναγκαστικά με το GNTM και επειδή έχουμε ένα συμβόλαιο 8 μηνών, γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Αυτά που βλέπετε εσείς έχουν γίνει από το καλοκαίρι.
από πέρυσι δηλαδή που με έφερε το GNTM εδώ, άρχισα να νιώθω πάλι πιο οικία με την πόλη μου. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στην Ελλάδα μετά από όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Mm-hmm. Υπάρχει μια διαφορετική διάθεση. Όχι ότι έχουν διορθωθεί βέβαια όλα, αλλά υπάρχει μια διαφορετική διάθεση. Πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν στο εξωτερικό. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό. Ότι φέρνουμε καινούριες εμπειρίες, άλλο τρόπο σκέψης, άλλον επαγγελματισμό. Και είναι ωραίο να δούμε ξανά την Αθήνα να δημιουργεί. Εγώ σκέφτομαι ότι πολλοί από εκείνους που έχουν φύγει στο εξωτερικό και τα έχουν καταφέρει και σένα και σου δόθηκαν οι ευκαιρίες και τα πήγες πολύ καλά έξω, δύσκολα σκέφτονται επαγγελματικά να γυρίσουν πίσω. Ναι. Κοίταξε, η δουλειά που κάνω εγώ είναι διεθνής. Δηλαδή, όχι εγώ προσωπικά, η μόδα γενικά εννοώ. Είναι μια διεθνής γλώσσα. Ένα ωραίο φόρεμα μιλάει σε μια Κινέζα και μιλάει και σε μια Αμερικανίδα και μιλάει. Ένα ωραίο φόρεμα είναι ένα ωραίο φόρεμα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις μια γλώσσα συγκεκριμένη. Η μόδα είναι διεθνής γλώσσα. Οπότε η Αθήνα είναι στην Ευρώπη, είναι μια βάση εύκολη. Τα αεροπλάνα για μένα είναι πάρα πολύ εύκολα. Δεν βλέπω την ώρα να μπω σε ένα και να κοιμηθώ κάθε φορά. Οπότε πετάω συνέχεια. Έχω και το σπίτι μου στην Αγγλία. Γενικά έχω δύο βάσεις. Πάντα έχω δύο βάσεις ή παραπάνω. Διατηρείς σπίτι στην Αγγλία. Ναι. Μ' αρέσεις. Ορίστε. Άγγελος Μπράτης. Πριν είχα και στο Μιλάνο, πριν είχα στη Ρώμη, σπίτι στο Άμστερνταμ, δούλευα στο Παρίσι. Πού σου άρεσε περισσότερο? Κάθε φορά μου αρέσει το καινούριο. Ρε παιδί μου, δεν δένεσαι με κάτι εσύ. Δεν είμαι με όλα αυτά τα μέρη δεμένος. Μα δεν είσαι δεμένος όταν μπορείς τόσο εύκολα να φύγεις από το ένα μέρος και να πας στο άλλο. Εντάξει, είμαι δεμένος με την Ελλάδα, ας πούμε. Τι σε δένει με αυτή τη χώρα? Κοίταξε, αφενός η οικογένειά μου, οι φίλοι μου. Αφετέρου όλο το τοπίο γενικά. Έχω μια αιμονή με τις Κυκλάδες, ας πούμε, με το καλοκαίρι, όλη αυτή την ελευθερία, την απλότητα. Αυτό όπου και να πάω. Δηλαδή, και όπου να πάω διακοπές κάθε καλοκαίρι, πρέπει να έρθω και εδώ, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια και επιστρέφουμε με τον Άγγελο σε πολύ λίγα λεπτά. Το τι έχουμε πει, δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, εδώ με τα χίλια ζόρια τον έβαλε να με βάλει με το ζόρι στο online shop του, το οποίο από ό,τι μου λέει δεν είναι ακόμα εντελώς έτοιμο. Κάποια στιγμή μες τη μέρα θα ανοίξει. Αλλά εγώ ήθελα να προλάβω λίγο να χαζέψω τα κομμάτια από την καλοκαιρινή του κολεξιόν που σήμερα το βράδυ τα κορίτσια. Του GNTM. Ναι, ναι. Και άλλα κορίτσια. Ναι. Τα κορίτσια σας. Σήμερα όλο το επεισόδιο του GNTM είναι Άγγελος Μπράτης. Είμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά. Αλλά θα είναι η επίδειξή μου για το επόμενο καλοκαίρι. Θα είναι πολύ φαντασμαγορικό, πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο. Περιμένω να το δείτε. Εννοείται, αφού σας βλέπει όλος ο κόσμος, δεν χρειάζεται καν να μας το ζητάτε. Έχετε φανατικό κοινό και ενώ πίστευα εγώ ότι το φανατικό σας κοινό μάλλον πιο πολύ έχει να κάνει με κορίτσια από 15 χρονών και πάνω, τελικά θέλω να σας πω ότι και σε σπίτια φίλων που τυχαίνει να μπω, και οι άντρες κάνουν ζάπινγκ. Φυσικά. Δηλαδή, εμείς νομίζουμε ότι είναι κορίτσια αυτά που το βλέπουν και μικρά, αλλά δεν ισχύει αυτό. Όλοι το βλέπουν. Όλοι το βλέπουν και όλοι έχουν να πούν, να σχολιάσουν, να διαφωνήσουν, να συμφωνήσουν. Γενικότερα, πέφτει πολύ κουβέντα με εσάς. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το γυρίσουμε τώρα εδώ. Αυτή λοιπόν που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή εδώ είναι ένα μέρος της καλοκαιρινής σου κολεξιόν και αυτή η σειρά που βλέπω εγώ εδώ, γιατί έχει από κάτω και τιμές, είναι η σειρά που απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες. Ναι, λέγεται Bratis Blue. Mm-hmm. Είναι η καινούργια μας σειρά, είναι πιο δημοκρατική, με πολύ ωραία υφάσματα και έτσι λίγο πιο νεανικό στυλ. Για όλα τα Bratis Girls που μας βλέπουν εκεί έξω και θέλουν να φορέσουν το στυλ μου. Πώς μπορούν να έρθουν και να τα δουν από κοντά και να τα ψάξουν? Δηλαδή, okay, το e-shop, το οποίο κάποια στιγμή σήμερα θα λειτουργήσει, παιδιά, και πώς θα μπούμε, για πες μας. Λοιπόν, θα είναι angelosbratis.com/shop. Μάλιστα. Αλλά και στην πρώτη σελίδα. Πρέπει να το γράψουμε. Όχι, όταν θα μπείτε anglosbrass.com θα σας το λέει να μπείτε. Θα είναι άλλο link, θα το πατάς και θα βγαίνει στο shop. Ωραία. Επίσης, αν θέλετε σε φυσικό χώρο να έρθετε, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα ανοίγει το καινούργιο μου ατελείο στην Αθήνα. Γι' αυτό σου έλεγα ότι έχω καινούργια βάση. Έχεις κάνει μεγάλες αλλαγές ζωής, Άγγελε, και δεν είναι η πρώτη φορά στη ζωή σου που το κάνεις. Δηλαδή, το ότι το ξαναξεκινάς στη χώρα σου βέβαια, αλλά που έχεις κάνει τόσο ωραία πράγματα έξω. Ξανά από την αρχή εδώ το στείνεις. Και ανοίγεις και πολλά, με πολλούς τρόπους να μπορεί κανείς να σε βρει. Το ατελιέ σου, το e-shop σου, γενικώς ξαναστείνεις τη ζωή σου εδώ. Ναι. Σαν να μην πρόκειται να ξαναφύγεις, θα πω εγώ.
Μπορεί. Α, μπορεί. Δεν ξέρω. Α, μπορεί. Πάντως, δεν είσαι σίγουρος. Ποτέ δεν είναι κανείς σίγουρος. Δεν ξέρω. Έτσι δεν λένε ότι όταν κάνουμε σχέδιο ο Θεός γελάει. Έτσι είναι, ρε παιδί μου. Πάντως, ναι, θέλω να είναι η βάση μου εδώ. Νομίζω ότι έχω φτάσει και σε μια ηλικία που θέλω να έχω μια βάση κι εγώ λίγο πιο σίγουρη. Είναι θέμα ηλικίας αυτό ή κάτι? Νομίζω είναι. Τώρα που έχω κλείσει τα 40 για τα καλά, ναι. Μην το λες σήμερα που κλείνω εγώ. Δεν τολμώ να το πω, αλλά το ξέρω η Ελλάδα που κλείνω τα 50. Τέλεια. Μια χαρά. Σημαντικά γενέθλια. Και μια κούκλα είσαι. Εγώ νομίζω κάθε νέα δεκαετία που ανοίγουμε κάτι σημαίνει για μας. Πάντα. Ή κάτι μας κάνει να νιώθουμε. Συμφωνώ. Στα δικά σου λοιπόν καλοκαιρινά γενέθλια, γιατί μου πες πριν ότι είσαι λιοντάρι. Τι εσύ έβαλε στο μυαλό σου για αυτή τη δεκαετία που ξεκίνησε για σένα και πάει? Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι πέρασα τα ωραιότερα γενέθλια που έχω περάσει ποτέ μου. Έκλεισα τα 41 φέτος. Πέρσι που έκλεινα τα 40 δεν ήταν και τόσο εύκολο. Κάπως με είχε πάρει από κάτω. Σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι πιο πολύ αυτός μου. Θέλω να δημιουργώ όσο το δυνατόν περισσότερο. Να μην με σταματάει τίποτα. Θέλω να έχω όλα τα μέσα για να το κάνω αυτό. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα. Η αλήθεια είναι. Πέρα από τα προσωπικά μου δηλαδή. Που μερικές φορές έχω και δεύτερα. Μερικές φορές. Εξαρτάται την περίπτωση. Μερικές φορές, ναι. Είναι να δημιουργώ, να έχω την ελευθερία να δημιουργώ. Αυτό. Σου έλεγα πριν στις διαφημίσεις ότι επειδή πραγματικά είσαι δημιουργός και εγώ νιώθω ότι είσαι ένας άνθρωπος με πολλές ευαισθησίες, αναρωτιέμαι αν μπορεί κανείς, ο οποίος είναι τόσο δημιουργικός, να είναι συγχρόνος και πολύ καλός επιχειρηματίας. Διότι εσύ πρέπει μανατζάρεις και στείνεις όλη την επιχείρηση που είναι εσύ είσαι αυτή. Ναι. Αλλά άλλο το κομμάτι της καλλιτεχνίας και άλλο το κομμάτι με χαρτί και στυλό. Αυτό το κάναμε σωστά, εκείνο θα γίνει έτσι. Όχι, τι γίνεται τώρα με το άλλο. Ναι. Πώς τα συνδυάζεις, Βράγγελε, αυτά? Κοίταξε, όταν είσαι, τουλάχιστον όταν ήμουνα νέος σχεδιαστής, είσαι αναγκασμένος να το κάνεις αυτό. Έτσι κι αλλιώς όλοι το κάνουν. Εγώ έχω διάφορα teams που δουλεύουν. Άλλος δουλεύει για το e-shop, άλλος είναι, ξέρω εγώ, art director μου. Έχω διάφορους ανθρώπους και investors έχω και όλα αυτά. Αλλά όλους τους χρησιμοποιώ με μέτρο και όπου πρέπει. Πάντα έχω έλεγχο του τι συμβαίνει. Γιατί μόνο εγώ ξέρω πώς θέλω να εξελιχθεί η εταιρεία μου και το στυλ μου. Δεν μπορώ να έχω κάποιον να μου λέει από πάνω τι πρέπει να κάνω και πώς πρέπει να το κάνω. Δέχομαι συμβουλές φυσικά από ανθρώπους που γνωρίζουν, αλλά πάντα εγώ είμαι αυτός που αποφασίζει. Αν κάνω λάθη, πρέπει να είναι δικά μου λάθη. Είναι γιατί εσύ θα τα χρεωθείς κιόλας. Πάντα εγώ τα χρεώνομαι όλα. Υπάρχει ποτέ κάτι το οποίο να σε ταρακούνησε τόσο πολύ, σου προέκυψε κάτι στην ζωή σου την επαγγελματική που να φοβήθηκες και να είπες? Δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω ή αν θέλω να συνεχίσω. Δεν είναι τίποτα. Κάτι μπαλόνια που σπάνε. Έχουν συμβεί διάφορα τέτοια πράγματα, βέβαια, όπως όλες τις καριέρες. Δεν νομίζω ότι και στη δικιά σου θα έχει συμβεί. Σαφέστατα. Εντάξει, μερικές φορές χρειαζόμαστε και ένα ταρακούνημα. Λίγο να ερχόμαστε πάλι στις βάσεις μας. Μερικές φορές ξεφεύγουν τα πράγματα, γίνονται υπερβολικά μεγάλα. Εμένα μου έχει συμβεί στο παρελθόν. Ήμουν στο Μιλάνο, έδειχνα τα σώσ μου, όλα ήταν με δικά μου χρήματα, οικονομικά είχε ξεφύγει η κατάσταση. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι δεν μπορώ να το κάνω άλλο και ότι αν συνεχίσω θα χροκοπήσω. Οπότε απλά το διακόψα μόνος μου, εφόσον δεν μπορούσα να βρω άλλο τρόπο. Εντάξει, δεν πειράζει και κάθε φορά να ξαναρχίζουμε, ωραίο είναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι ξαναρχίζεις από την αρχή. Γιατί όλες τις γνώσεις που έχεις πάρει και όλες τις εμπειρίες δεν μπορεί να τις πάρει κανείς. Πίστευες όταν ξεκινούσες και έφυγες από την Ελλάδα, πιτσιρίκος, για να ανοίξεις τα φτερά στο εξωτερικό, κυρίως πρώτα να σπουδάσεις, να μάθεις αυτό που αγαπάς πολύ. Πίστευες ότι θα τα καταφέρεις? Πάντα πίστευα ότι θα τα καταφέρω. Δηλαδή έλεγες φεύγω, αλλά εγώ ξέρω ότι θα φτάσω εκεί που θέλω. Φυσικά πάντα το έλεγα αυτό. Αλλά δούλευα πάρα πολύ σκληρά και μάθαινα πολλά πράγματα και έτρωγα τα μούτρα μου και ξανασηκωνόμουν και συνέχιζα. Δεν απογοητεύτηκα ποτέ να πω ότι τα παρατάω. Ποτέ δεν τα έχω παρατήσει. Πολλές φορές έχω θυμώσει. Και. Και τίποτα. Τα βάζουμε τον εαυτό μου, ποτέ με τους άλλους. Πιστεύεις ότι τα κορίτσια τα οποία συναντάς και βλέπεις από κοντά στο πρόγραμμά σας έχουν το κατάλληλο τσαγανό για να προχωρήσουν? Όχι τα νεύρα ή το θυμό, το τσαγανό και την υπομονή. Κοίταξε, νομίζω αν το GNTM τους μαθαίνει κάτι είναι να έχουν υπομονή. Δεν τους βάζουμε και εύκολα. Μερικές φορές γίνεται και survivor το πρόγραμμα. Λίγο παραπάνω από ό,τι χρειάζεται για τα δικά μου δεδομένα. Ουσιαστικά αλλά... τους δοκιμάζετε. Να δείτε οι αντοχές τους μέχρι πού είναι. Πόσο πολύ το θέλουν? Η αλήθεια είναι ότι το θέλουν πολύ πάντως. Θέλουν πολύ, κόρες, ναι. Πάρα πολύ. Μας έχουν εκπλήξει και εμάς. Λέμε εντάξει, αυτές δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα. Υπάρχουν κάποιες από αυτές τις κοπέλες που εσύ διακρίνεις, χωρίς να το συζητήσουμε τώρα ποιες είναι. Δεν έχει σημασία. Η διαδρομή έχει αξία. Που εσύ θεωρείς ότι πράγματι αυτή η κοπέλα ή αυτές οι τρεις ή πέντε
είναι για να φύγουν. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, γιατί είναι και θέμα ευκαιριών στη ζωή. Ναι. Δεν είναι μόνο θέμα ταλέντου. Φυσικά. Εσύ όμως έχεις βάλει στο μυαλό σου μια ομάδα τριών, δύο, πέντε κοριτσιών. Ενός. Ενός. Συμφωνείτε καθόλου όταν μιλάτε μόνοι σας? Κάποιες φορές συμφωνούμε, κάποιες φορές όχι. Εντάξει, εκείνη την ώρα. Το καταλαβαίνω ότι είναι και πώς το βλέπετε και πώς το νιώθετε εκείνη την ώρα. Αλλά όταν σκέφτεστε μόνοι σας, χαλαρή, λέτε ρε παιδί μου, να υπάρχουν και τρία κορίτσια, δύο, πέντε, που το έχουν πραγματικά για έξω, μιλάω, όχι για την Ελλάδα. Κοίτα, αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στις πέντε. Εγώ βάζω μέσα και αυτές που θα μπορούσαν να έχουν φύγει μέχρι τώρα. Δηλαδή, με νοιάζει όλες όσες είδατε. Δεν με νοιάζει ποιες είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Γενικότερα. Κοίταξε, ναι, αλλά πρέπει αυτές να το αποφασίσουν. Εμείς μπορούμε να το βλέπουμε, αλλά είναι δικιά τους η απόφαση. Και δεν είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο το τσαγανό και όλα αυτά. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, σε πιο πολύ στην ήρεμη δύναμη. Στο κορίτσι που δεν μιλάει πάρα πολύ, αλλά κάνει τα πράγματα σωστά. Ναι, αλλά το κορίτσι που δεν μιλάει πάρα πολύ, πολλές φορές μπορεί να μην το προχωρήσετε γιατί θεωρείτε ότι δεν το θέλει πολύ. Τώρα, μπορεί να μην το λες εσύ. Εγώ λέω γιατί έχω δει πάρα πολλές φορές επεισόδια με τα κορίτσια που έρχονται στο ξεκίνημα, μιλάω τώρα. Που τις βλέπεις, ότι είναι άλλες που είναι πιο ντροπαλές, κοιτάνε κάτω και λες: πω, πω, τι ωραία κορμοστασιά. Αλλά ρε, παιδί μου, δεν το πιστεύει η κοπέλα, δεν μας κοιτάζει με στα μάτια. Δηλαδή, έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι. Και βλέπω άλλες κοπέλες οι οποίες μπορεί να έχουν λίγο τις ατελείες τους, αλλά μπαίνουν μέσα και αισθάνονται. Ναι, οπότε αυτό βοηθάει. Αυτές σε παρασύρουν. Αυτό θέλω αυτό να πω. Αυτό βοηθάει πολύ. Αλλά αυτό που βοηθάει περισσότερο είναι να έχουν μια πολύ καλή manager, μια καλή, πολύ καλή booker που να σου πει τι να κάνουν και να παίξει λίγο το ρόλο της μαμάς. Ναι, αλλά αυτή μάλλον γιατί το modeling μετά, έτσι δουλεύει. Πολλά από αυτά τα κορίτσια δεν έχουν καμία σχέση με το modeling. Ναι, με αυτό είναι το ωραίο με το παιχνίδι. Ότι τις παίρνουμε ακατέργαστες και τις κάνουμε να γίνουν μοντέλα. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να έχεις εκνευριστεί γιατί μπορεί να θεωρείς ότι έχουν χάσει τους καλούς τους τρόπους. Κοίταξε τι γίνεται με εμάς. Εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Δεν δηλαδή τώρα που βλέπουμε τα επεισόδια, αλλά όσοι έχουν γυριστεί, δεν μας λέει κανένας τίποτα για το τι συμβαίνει στο σπίτι. Γιατί πρέπει να μένουμε ανεπηρέαστοι. Αλλά και τώρα που έχουμε δει λίγο τι συμβαίνει, πάλι προσπαθούμε να είμαστε ανεπηρέαστοι. Εμείς πρέπει να κρίνουμε τις φωτογραφίες τους. Και μόνο εάν κάποιο κομμάτι του χαρακτήρα τους το δούμε την ώρα της φωτογράφησης, δηλαδή αν είμαι εγώ ο κριτής που βρίσκεται στη φωτογράφηση και εδώ κάτι να συμβαίνει, την ώρα της φωτογράφησης όμως, που επηρεάζει τη δουλειά της, θα της το πω. Αλλά το τι κάνουν στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους, δεν μας αφορά. Όπως δεν θα αφορούσε και κανέναν άλλο για τη δουλειά του. Δηλαδή, και εγώ δεν θέλω να με κρίνουν για το πώς διασκεδάζω, πώς μιλάω ή τι κάνω στην προσωπική μου ζωή. Για τη δουλειά μου θέλω να με κρίνουν. Έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι το σωστό. Δεν μου είπες πού θα είναι το ατελιέ σου. Θα είναι στο Κολωνάκι, αλλά δεν θα ανακοινώσω ακόμα τέτοιο γιατί θα γίνει ένα μεγάλο opening. Και θα κάνει. Έχει... Τέλος Νοέμβρη που έλεγε ότι. Ναι, κάπου εκεί, προς το τέλος, ναι. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, αλλά δεν θέλω να τα πω όλα. Ό,τι θες εσύ, εσύ, εσύ. Και τελικά έγινε ένα άνθρωπο σαν και εσένα που είναι λίγο πιο εσωστρεφής. Η τόση πολλή ένταση της τηλεόρασης, το ότι αυτό που είπα πριν, σε ένα βράδυ θα σε ξέρουν όλοι. Και σε ξέρουν όλοι από το πρώτο βράδυ. Σε τρόμαξε καθόλου στο ξεκίνημα, πέρσι. Πέρσι με τρόμαξε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να μπω στο μετρό, δεν φοβόμουν να βγω έξω. Με κοιτάζαν όλοι, σκουντιόντουσαν. Ξέρεις πώς είναι. Ναι. Ναι. Ακούς το όνομά σου, ναι. Δίπλα σου συνέχεια. Εντάξει. Τώρα κάνω ότι δεν ακούω. Είναι το καινούργιο. Ναι. Με ποιος από όλους είσαι λίγο πιο κοντά, γιατί γνωρίζεσαι περισσότερο καιρό? Εννοείς από τους κριτές. Άλλους τρεις κριτές, βέβαια. Κοίταξε, με όλους έχουμε κάνει πολύ. Πια τόση παρέα, τόσα γυρίσματα, τόσες ώρες, τόσες μέρες. Είμαστε πια μια οικογένεια όλοι. Αλλά όχι μόνο με τα παιδιά, και με όλη την παραγωγή είμαστε πάρα πολλά άτομα. Με τους τεχνικούς, με το σκηνοθέτη μας. Είναι σε μια οικογένεια. Σας πιάνουν ποτέ τα γέλια? Συνέχεια. Γιατί, για να σου πω την αλήθεια, πέρσι δεν το είχα προσέξει, αλλά φέτος βλέπω ότι πολλές φορές κόβουν κάποια στιγμιότυπα που έχουν να κάνουν με άλλες σας στιγμές. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Ναι, βάζω πολύ γιατί backstage. Δεν θέλω μόνο να σας βλέπω τι λέτε στην κάθε κοπέλα, αυστηρά, σοβαρά ή αδιάφορα ή προσεκτικά. Θέλω να καταλαβαίνω ποιος είσαι εσύ. Χαμογελάς ποτέ στη ζωή σου? Χαμογελάω συνέχεια. Κάνεις χαζομαρούλες, παίζεις ή είσαστε ακούνητοι, αμίλητοι, αγέλαστοι? Πώς σου φαίνομαι φέτος? Χορεύω συνέχεια, γελάω, λέω αστεία. Αυτά που έκανα πέρυσι στα backstage, τώρα τα κάνω και on camera.
Ναι, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε και το έκανε αυτό, αλλά εμένα μ' αρέσει. Δεν μας το λέγανε. Α, δεν σας το είχαν πει. Ότι τραβάγαν συνέχεια. Ναι, εμείς περιμέναμε το ένα κορίτσι μετά το άλλο να μπει και εμείς λέγαμε τα δικά μας. Α, δεν το ξέρατε. Όχι, είναι πονηροί. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Άγγελε, καταρχήν να σε ευχαριστήσω για το πολύ ωραίο δώρο που μου έφερες, το οποίο δεν το ήξερα γιατί θα το φορούσα σήμερα, αλλά θα το βάλω προσεχώς και θα σας πω ότι είναι δικό του φόρεμα. Θα πάρει ένα φανταστικό μπλε, από αυτό το μπλε που το αγαπώ εγώ, το καθαρό μπλε, όχι τα γάλανο, το μπλε. Θα το βάλω λοιπόν και θέλω να είναι η μέρα που θα έχεις ανοίξει και το e-shop, γιατί θέλω να το στο πω. Και θέλω να μπορούν να μπουν και να δούνε μόνες τους, θα μπορούν να αγοράζουνε. Ναι, κοίταξε, είναι η καλοκαιρινή μας κολεξιόν. Σημασία. Οπότε εντάξει, έχει, γιατί θα βγει και στα καταστήματα. Οπότε πρέπει να είναι κάπως συγχρονισμένα. Οπότε έχουμε pre-order τώρα για αυτά. Αλλά θα έχουμε μια capsule collection που θα βγει λίγο πριν τα Χριστούγεννα, με κάποια έτσι ωραία φορέματα, cocktails. Γιατί ξέρεις, τα δικά μου είναι λίγο για τις ωραίες στιγμές της ζωής. Δεν είναι για το γραφείο. Είναι λίγο cocktail βραδινά. Μ' αρέσει να κάνω τις γυναίκες πολύ όμορφες και λαμπερές και όλο αυτό μου αρέσει πολύ. Οπότε θα έχουμε ένα flash sale μέσα πριν τα Χριστούγεννα από αυτή την κολεξιόν. Θα σε ενημερώσω φυσικά. Χρόνια σου πολλά. Άγγελε, σε ευχαριστώ. Να είσαι πάντα ευτυχισμένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Θέλω να δώσεις πολλά φιλιά στη μητέρα σου. Την οποία θα δείτε σήμερα στο επεισόδιο. Στο επεισόδιο το ξέρω γιατί έχουμε δει το τρέιλερ, αλλά θα προτιμούσα να τη δω και από κοντά κάποια στιγμή. Εντάξει, σε βλέπει τώρα, πρόσεξε. Το προσέχω και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Εξάλλου θα ανοίξει λίγο καιρό, θα τα ξαναπούμε. Να τη δώσει τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Άγγελε, πριν φύγει, μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη. Παρακαλώ. Μπορώ να σου βάλω τα ακουστικά με τη μουσική και να παίξει κι εσύ. Δεν τα καταφέρω. Δεν χρειάζεται. Και η άλλη με το ζόρι, ο καλύτερος έχει δώσει δύο απαντήσεις. Γελάς. Έλα, μωρέ, εσύ, γιατί έγινε. Καλά, μα το θες πολύ. Έλα, πάμε να σε παίξω λίγο πριν φύγει. Οχ. Τι. Οχ. Χάλια θα τα πάω. Δεν θέλω να μου τρομάζει. Υπήρχε και κάποιο που δεν έδωσε καμία σωστή απάντηση. Καλά, αλλά ο καλύτερο έδωσε δύο. Οπότε μην τρελαίνεις. Να προσπαθήσω δηλαδή ή να λέω ότι μου έρχεται. Ναι, μωρέ, Άγγελε. Να προσπαθήσεις. Ό,τι σου έρχεται γιατί μπορεί να πεις και το σωστό. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σου, το όνομά σου. Χριστίνα λέγομαι. Και μας καλείς από. Ορεστιάδα. Από πού, Ορεστιάδα. Ορεστιάδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Παίζεις με τον Άγγελο. Του έχεις βάλει μουσική, είναι δυνατά. Μου έβαλα πολύ καλή μουσική. Σε ένα λεπτάκι. Έλα μου εδώ. Έλα μου εδώ, μη φοβάσαι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε. Ο χρόνος να φύγει τώρα. Ρεύμα. Ρεύμα. Μπράβο. Ζιζάνιο. Ζιζάνιο. Νιστάζω. Ζιζάνιο. Ζιζάνιο. Δεν καταλαβαίνω. Άλλο. Σκοτάδι. Σκοτάδι. Μπράβο. Κλαρίνο. Κλαρίνο. Λίγο. Κλαρίνο. Έλα ρε Άγγελε. Κλαρίνο. Λάθος. Άστο. Τζόκερ. Τζόκερ. Ζώνη. Τζόκερ. 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 Δεν πειράζει. Άλλο. Πεθέλος. Παιδί. Έλος. Όχι. Αλλά έδωσες δύο σωστές απαντήσεις, ε. Βρήκα δύο. Πάρα πολύ καλά, Άγγελε. Ναι. Σου λέω δύο, έχει βρει ο καλύτερος. Εγώ δηλαδή με κόμπλαρες, γιατί τα είπες και στην πρώτη φορά σωστό. Τα λες καθαρά πάντως. Λίγο ακόμα. Λίγο. Και. Στην επόμενη φορά. Καλά να σε αφήσω να φύγεις. Και πάλι σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, θα σας δούμε σήμερα το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Ρε παιδιά, θέλω και εγώ να παίξω. Έλα να μου το βάλεις εμένα. Πάμε, αυτά είναι. Τι? Αυτά είναι. Μόνοι σας τα παίζετε, εγώ δεν δικαιούμαι να παίξω κι εγώ. Λοιπόν, φέρτε αυτά ή φέρτε άλλες λέξεις, δεν με πειράζει. Δεν έχω τέτοια θέματα. Μισό λεπτάκι να σ' ακούσω και να μ' ακούσεις. Γεια σου. Καλησπέρα, Ελένη μου. Γεια σου, αγάπη μου, καλησπέρα. Να τα κατοστήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πώς είναι? Είμαι η Γεωργία. Από πού? Από την Ιθάκη. Από την Ιθάκη, την πανέμορφη. Βάζω ακουστικά. Δεν ξέρω αν θα βρω έστω και μισή λέξη. Γιατί. Αλλά ξέρεις κάτι, σκέφτομαι ότι εμείς που δεν ακούμε πολύ καλά, μαθαίνουμε να διαβάζουμε το στόμα των άλλων. Και επειδή εγώ λίγο τις χάνω κάποιες λεξούλες, μπορώ να τα πάω καλύτερα εδώ. Θα δείξει. Δημήτρη μου, εσύ θα με παίξεις. Τι πες? Είσαι έτοιμη. Βάλε μουσική. Ω, καλά. Ω, καλά και θα τα βρει. Οχ, οχ, οχ.
Μισό λεπτάκι, σταμάτησε. Ω, ξαναμπήκε. Έλα, Θεέ μου, τέρμα τα γκάζια. Ωρε, ζαλάδα. Εκεί, παίξε. Έλα, Δημήτρη. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Κάτσε σε ένα μέρος για να βλέπω το στόμα σου. Είσαι έτοιμη. Είσαι έτοιμη. Τι λέει, μωρέ. Είσαι έτοιμη. Ε? Έτοιμη. Κάτι θέλεις να σου κάνω. Είσαι έτοιμη. Τι λέει, μωρέ. Έτοιμη. Έτοιμη. Ναι, ρε, έτοιμη. Πάμε, 3, 2, 1, πάμε. Καλσόν. Καλσόν. Γαζόνι. Πολύ κοντά. Καλσόν. Γαζόν. Καλσόν. Καλσόν. Ναι. Κιούχο μου. Λοιπόν, πεθερά. Πεθερά. Τι λες, μωρέ. Πεθερά. Μπε. Σε. Μπε σε. Πεθερά. Πε. Ε, μίλα. Πεθερά. Πεθερά. Ναι. Λοιπόν, πιρούνι. 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 Το βρήκα. Άμα σας λέω οι κουφοί τα πάνε καλά. Ταυτότητα. Ταυτότητα. Δεν πειράζει. Ξαναπιάστο πάλι. Ταυτότητα. Ε, τι. Ταυτότητα. Αυτό. Σου κάνει ταυτότητα. Δεν πειράζει. Κέρδισες. Κέρδισες. Τι κέρδισες. Είπα τρία. Ναι. Άμα σας λέω ποιος δεν ακούει καλά, να ακούστε. Όπο, με ξεκούφανε. Βάλε μουσική να ρίξει διαφημίση. Ένα σπίτι καίγεται, παίρνει η ζωή μου φωτιά. Κρίμα που σ' αγαπώ. Να πούμε και αυτή γενέθλια μαζί με τον αδερφούλη μου στις 24, Νατασάκη μου. Θεάρα μου, θυμάσαι κάτι ευχές που μου έκανες πριν από... Όταν ήμουν έγκυος στον Άγγελο, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ. Βγαίνεις αληθινίες, σε θυμάμαι τώρα και λέω τι καλά που τα έλεγε η κουμπαρούλα μου τότε. Δεν μπορώ να το μοιραστώ κιόλα μαζί σας, εντάξει, δεν γίνεται. Μέχρι εκεί, μέχρι εκεί, παραπάνω δεν πάω. Α, και εδώ, που δεν θα σας το δείξω, αυτά είναι τα σκονάκια του συμμαθητή μου, θα ήθελα να ήμασταν συμμαθητές είμαστε, κάποτε. Είμαστε. Αλλά καλά που υπάρχουν και τα μικρά παιδιά σε αυτό το μέρος, για να μπορούν να σου πούνε, Δημητραγή, που μπορώ να πάω μια βόλτα του λέω απόψε με τα γόρια μου, αδερφό, γιο και άντρα. Και μου λέει, Ελένη μου, να σου γράψω μερικά, να διαλέξεις. Να, για τέτοια πράγματα, πραγματικά αν θέλετε κάπου να ξέρετε πού να πάτε, για ποτό, για φαγητό, για διασκέδαση, για ησυχία, για ύπνο, για ξύπνιο. Έτσι, ναι, εδώ είναι. Και μέσα σε όλα, σας κάει και εκεί λάμπα. Μπορείτε να με καλέσετε. Να τα. Θέλετε μια υπηρεσία 2-4 τσολιάς, να έρχεται. Άρε Δημήτρη. Είναι γερμανικό. Άρε Δημήτρη. Θα σε ενημερώσω για να μετακτοποιήσεις. Α, ήρθε και αλλήμνευση. Πολύ ωραία. Μας και εμάς που θα πάμε για ύπνο. Εμείς μπορεί να έχουμε πρόσωπο, αλλά δεν έχουμε ονόματα να πάρουμε τηλέφωνο, γιατί δεν τους ξέρουμε. Ο άνθρωπός σας κλείνει και τραπέζια. Άμα χρειαστείτε κάτι, εδώ. Λοιπόν, πού είναι η φίλη μου από την Ιθάκη που κέρδισε. Ναι. Ελένη μου. Έλα ρε θεάρα μου, τα κατάφερα για σένα. Απίστευτο, δεν περίμενα να βρω ούτε ένα, ε. Ούτε ένα. Αλλά πραγματικά τα καταφέραμε. Και αλήθεια σας λέω, δεν ήταν για να κερδίσω εγώ. Σας ορκίζομαι, δεν άκουγα τίποτα. Τον κοιτούσα μέσα στα μάτια και όχι τίποτα άλλο. Με εκνεύριζε που δεν μου έλεγε και πολλές φορές τη λέξη. Γιατί μην νομίζετε, εγώ μπορώ να μην είμαι κρυός, αλλά έχω οροσκόπο κρυό και θέλω κι εγώ να κερδίζω. Κανείς μας δεν είναι καλά εδώ μέσα. Λοιπόν, να το. Αυτό είναι το δώρο σου. Ειλικρινά δεν ξέρεις με τι χαρά στο δίνω, με την ίδια χαρά που το δίνω σε όλους, γιατί ξέρω πόσο πολύ το θέλετε, γιατί ξέρω ότι για σας έχει πολύ μεγάλη σημασία και γιατί ξέρω ότι είναι ένα δώρο το οποίο το παίρνεις σήμερα και θα το έχεις για τα επόμενα 30 χρόνια. Αυτά για το δώρο μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν σήμερα κοντά μας και μου δώσουν την ευκαιρία να το ξαναδώσω σαν δώρο. Λοιπόν, συμπλήρωσε. Εδώ έχουμε διαφωνίες για τη λίστα. Δεν έχουμε διαφωνίες. Μπούρδα αυτό. Βάλε και αυτό. Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι και τα πίστη μου πρώτα. Δεν λέω τίποτα. Γιατί να ξέρουμε αύριο πώς θα. Από αύριο θα τα λες. Τον έχουμε σήμερα τίποτα κουβέντα. Γιατί δεν έχουμε και καταλήξει. Το γιο μου θα ρωτήσω όπου του αρέσει εκείνο. Νομίζω το τελευταίο είναι το καλύτερο. Το τελευταίο είναι πολύ καλή πρόταση. Είναι το καλύτερο που μου ήρθε τώρα τελευταίο. Εδώ πέρα τον έχουμε φάει. Εδώ οι λάμνιες. Σε λεπτάκι το μικρό κορίτσι που έχει σήμερα γενέθλια να βάλει για λούμπα. Το τελευταίο. Είναι το καλύτερο. Ιδιαίτερο αυτό. Πού είναι αυτό. Κολωνάκι.
Τα περισσότερα εκεί γύρω δεν είναι. Δηλαδή, σου πει ότι δεν είναι. Την Αθήνα. Βρήκαμε και πιο πάνω, δεν θέλει να τα συμπληρώσουμε όμως. Γιατί? Δεν μας αφήνει. Συμπλήρωσε, κορίτσι μου. Τα λέμε καλά κι εσύ. Συμπλήρωσε. Πώς φαίνεται ποιοι κυκλοφορούν τις νύχτες, Θα πνιγείς επιλογές σου, τέλος. Αχ, τι πάθαμε. Λοιπόν, παιδιά μου, να φεύγουμε σιγά σιγά εμείς, γιατί έρχεται ο Φώτης Εργουλόπουλος μαζί με το ωραίο μας καινούριο παιχνίδι. Όλο μου έρχεται να σας πω καλή εβδομάδα, γιατί για μας είναι σαν να ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα, αλλά δεν ισχύει. Αυτό Τρίτη παραμένει. Τρίτη. Και τι Τρίτη για μένα, Γιορτινή. Λαμπερή. Καταπληκτική. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Α. Αύριο το μεσημεράκι στην ώρα μας. Πάλι μαζί. Πάντα μαζί. Μουα. Πήγε πίσω, μη γυρίσεις, να μου μιλήσεις.